πεθάνω. Κρήτης στην Αθήνα. Δε λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Με ροδούλι, ξενοδούλι, δερνανούλι, αφέντες δούλι, ούλι δούλι αφέντικο και μ' αφήνα νηστικό, και μ' αφήνα νηστικό. Πάνω χωρί, κάτω χωρί, ανηφόρη, κάτι φόρη, και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνα από δαοντουνιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνα από δαοντουνιάς, θα φθάνα από δαοντουνιάς. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόι κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντω στα στρέμματα, και στο πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνα από δαοντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνα από δαοντουνιάς, θα φθάνα από δαοντουνιάς. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνα από δαοντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνα από δαοντουνιάς, θα φθάνα από δαοντουνιάς. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Κρήτη FM 87,5.
τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα και μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες είναι η εκπομπή Θηρά Κρήτης από τους ομιλίτες της Αθήνας. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε από τα ραδιόφωνά τους, από το ίντερνετ, από όπου και βρίσκονται. Καλησπέρα στον Χρήστο, στον Παναγιώτη. Καλησπέρα. Παναγιώτη, έβαλα σήμερα κοντιλιές από τα μέρη σου. Όχι ακριβώς από τα μέρη, από τα μέρη του Νίκου πες. Από τα μέρη άλλου, εντάξει. Εγώ είμαι απέναντι. Εγώ είμαι απέναντι. Θα βρεις μεραμπελιώτικες να βάλεις. Ανατολική. Αλλά δεν έχουμε τίποτα. Ανατολική Κρήτη, εντάξει. Βλέπεις όμως, ο ήχος είναι πάντα πιο χαριτωμένος. Πιο... Όντως, έτσι πιο παιχνιδιάρικος. Είναι πιο παιχνιδιάρικος. Ναι. Τι είμαστε αλλιώς, είμαστε. Ναι, μπορώ να πω είμαστε most lovers, not fighters, you know. Λοιπόν, και το αγγλικό μας, οπότε πάμε να θυμίσουμε το τηλέφωνο μας, 2-10-51-22-159. Τα μηνύματα, αφού αποκαταστήσαμε και ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, μπορούμε να τα βλέπουμε. Αισθανόμαστε hacker. Αισθανόμαστε hacker. Δηλαδή, αυτή στην τοποθεσία. Λίγο ακόμα να σχολιόμασταν. Δεν ξέρω, θα είχαμε τη δύναμη να ελέγξουμε κάτι στο Πεντάγωνο, κάτι κάπου. Θα ίσως να κάναμε και ζημιά στο Μουντιάλ. Δηλαδή, θα εκεί θα φτάναμε. Ας κάτσουμε λίγο στο διάλειμμα, να ασχοληθούμε λίγο εσύ. Μη λέτε τέτοια, γιατί μας βλέπω. Αν δεν γίνει ο βραδινός αγώνας, να ξέρετε, εμείς είμαστε. Θα το παίξουμε, θα το παίξουμε παπάτζα. Αν δεν μπορέσετε να δείτε τον αγώνα στο Αντένα Plus, το έχουμε κάνει εμείς. Οι πιθανότητες είναι με το μέρος. Και αν μπορέσετε πάλι, εμείς το έχουμε κάνει. Μποϊκότ Κατάρ. Λοιπόν, έμπρακτα, μποϊκοτάρουμε Κατάρ. Γι' αυτό κάνουμε κομπή κόντρα στον αγώνα. Τι ώρα είναι, 9, τι ώρα είναι επόμενος. Δεν ξέρω. 9 η ώρα νομίζω. Του χαλάμε την τηλεθέαση. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ποιος θα κάτσει, δεν είμαστε εμείς τα μικρόφωνα και θα κάτσουν να δουν τώρα. Μηνύματα στο Live 24. Το τόπι πέρα δόθε. Live 24. Λοιπόν, ναι. Ωραιότατα. Α, έρχονται, μας βαρδίζουν από τώρα. Με αγχώσατε, βρε. Εγώ δεν τα βλέπω γιατί δεν έχω οθόνη, εσείς τα βλέπετε, οπότε κάντε φουντάντο. Εντάξει, όσο δεν είμαστε και καλύτεροι χάκερ του κόσμου. Ναι, εντάξει, φτιάξατε τη μία από τις δύο, εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό. Είμαστε από αυτούς που θα μας συλλάβουν κάποια στιγμή και θα μας πούνε εντάξει, τη σπίτια σας. Ανώνυμους. Αποκλείεται να είστε τόσο ζημιάριδες. Λοιπόν, εντάξει, είναι που δεν παίζει όφη και δεν έχουμε τι να κάνουμε και το ρίξαμε σε τέτοια πράγματα. Χάκερ κτλ. Λοιπόν, σκέψτε το αλλιώς. Αν δεν υπήρχε όφη στη ζωή σας. Ωραία. Θα είχατε κάνει. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Σπουδαία πράγματα. Είναι πολύ βαρύ που είπες τώρα. Ναι, είναι φιλοσοφικό το ερώτημα τελείως. Δηλαδή, θα είχατε κάνει σπουδαία πράγματα. Δηλαδή, πέρα από τον χρόνο, ας πούμε, ξέρω, ωραία, τη ελευθερία του μυαλού σας. Που θα. Ψυχολογία. Θα ήταν έξω από πάθη και μίζεργες και στεναχώριες και. Θα ήταν. Πού θα σας είχε οδηγήσει. Ή θα είχαμε πάει σε κάποιο άλλο πάθος χειρότερο. Γιατί δεν είμαστε. Νορμάλ δεν μας λες. Όφη είναι. Καλύτερο πάθος, εντάξει, ανάμεσα στη χαρτοπεξία, το αλκοόλ και σε αυτά. Ναι, είναι καλύτερα να σιώφει. Κατάλαβες, ναι. Είναι καλύτερα να σιώφει. Επειδή εξορισμού δεν είσαι. Είναι καλύτερα να σιώφει. Ναι. Ελέγχεται. Όχι, είναι σίγουρα καλύτερα. Εντάξει, μην το συζητάμε τώρα. Ή τουλάχιστον είναι το ίδιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κατά το ρητό που λέει ο πίνων μεθά και ο παίζων χάνει. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Δηλαδή, αν είσαι όφη, ας πούμε, να το ρίξει το αλκοόλ, ας πούμε. Αυτό υπάρχει κίνδυνος, ναι, εντάξει. Λοιπόν, βλέπαμε το μάτς. Μάλλον, έχουμε δει πολλά μάτς με το φίλο του Στάθη. Ωραία, με το φίλο του Στάθη. Ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Στάθης. Το Στάθη από το Γεράκι. Ωραία, έχουμε δει πολλά μάτς με το φίλο του Στάθη και είναι, να σα πω, να αντιμετώπιση, δηλαδή, τη σχέση όφη και αλκοόλ. Ναι. Δεν θέλω. Ξέρω, μια. Δεν θέλω. Αν έλεγα τώρα πως πάει το μάτς, σε ξανοίγει και σου λέει, βρε εσύ, βάλε μια. αυτό το κάνουμε όλοι εγώ σκάτω. Όχι, είμαι ψύχρωμο, ξέρω εγώ, δεν θέλω τώρα. Πάει το μάτς έτσι, πάει το μάτς αλλιώς. Όσο πάει καλύτερα πίνει, όσο πάει χειρότερα. Όχι, έχει τύχει και η αγωνία, το momentum. Άρα θα πιει τελικά. Ναι. Όχι ρε παιδί, ότι υπάρχουν και τα χαλαρά μάτς. Τα χαλαρά μάτς ή κερδίζεις. Χαλαρά μάτς. Κερδίζει 2-3-0 στην αρχή. Πολύ παλιά το κερδίζει. Το χάνει 2-0 από ημίχρονο. Πιο εύκολο. ΑΕΚ, προχθές, ας πούμε. Ναι. Γιατί να αγχωθείς. Ναι. Γιατί να αγχωθείς. Κάπως έτσι. Δεν χαλάει ζαχάρια. Αλλά πήρατε και 2-3 ρακάκια, γίνεται πολύ πιο ευχάριστο πάντως. Και εντάξει, το βλέπεις πολύ πιο άνετα το παιχνίδι, όπως και να πάει. Σίγουρα. Γι' αυτό το λέω σαν μήνυμα προς τους οργανωμένους, ότι σε οποιαδήποτε κίνηση κάνουν οι μικροπαραγωγοί, οι μικροαποσταγματίες Κρήτης, πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Και αυτό πρέπει να στηρίζουμε. Στα δικαιώματά τους, στις απαιτήσεις τους. Ναι, πρέπει να στηρίζουμε. Εντάξει. Και οι παραγωγοί πρέπει να μας στηρίζουν, γιατί προωθούμε την κατανάλωση εγχώριου προϊόντος. Αλλήμωνα. Μας στηρίζουν με το προϊόν το ίδιο. Ακριβώς. Μα το πάρουν. Θα κάνει κανεί και ένα αντίλογο με κάποιον ξέρω εγώ που βγάζει τη ρακή. Θα σου πει ναι, τότε που τρέχει τα γκολ και έπινε στη ρακή μου και ζαριζόσουν και δεν θυμόσουν τα καλά. Ακριβώς.
Λοιπόν, είχαμε και εμείς διακοπή. Είχαμε και εμείς διακοπή. Χάσαμε μια εκπομπή. Ναι. Για την εκπομπή. Και δεν κάναμε εκπομπή επειδή παίζαμε με το Σαββατιακό. Δεν παίζαμε εμείς. Ο Νέιρα έπαιζε. Οι υπόλοιποι περιφερόντουσαν μέχρι να μπει ο Νέιρα. Ακριβώς. Οπότε θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει εκπομπή μέχρι τις. Τι ώρα μπήκε ο Νέιρα, μπήκε. Στο 75. Στο 75, τι ώρα ξεκίνησε το μάτς. 7.30, 9.30, 9 η ώρα περίπου μπήκε. Θα μπορούσαμε να κάνει ώρα εκπομπή. Ναι. Θα μπορούσαμε να κάνει ώρα εκπομπή και να μπει μετά. Να βλέπουμε εδώ λίγο τον Νέιρα 15 λεπτά. Εγώ πρέπει να σα πω ότι εκείνη η μέρα το βλέπουμε το μάτς με τα παιδιά μου και αυτό τώρα είναι 10 και 5 χρονών. Μου λέγανε λοιπόν γιατί δεν παίζουν νέα, είναι τραυματίας πάλι. Ήταν ένας διάλογος που ας πούμε, έχει γίνει πολλές φορές σπίτι. Και παιδιά τον σήκωσε για ζέσταμα και στο σαλόνι υπήρχε ενθουσιασμός. Και άκουγες και στο γήπεδο, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Την ώρα που τον φώναξε να μπει, ήταν η πρώτη. Κάτι γίνεται, δηλαδή κινήθηκε από. Όντως. Ήταν η μόνη ελπίδα, η μοναδική μας ελπίδα. Και ευτυχώς ο άνθρωπος εντάξει πήγε καλά. Το έκανε να φαίνεται τόσο. Τώρα κάνουμε πλάκα. Να είναι γερός, να είναι γερός, συγκεραίος. Το έκανε να φαίνεται τόσο απλό. Εντάξει, κοίτα. Πέρα από την αντίληψη του ποδοσφαιρική που έβγαλε κάποιες πάσες, ωραία. Πέρα από τη μια σχετικά. Έχει μια καλή τεχνική κατάρτιση, ας πούμε, που του επέτρεψε να κάνει. Κοντρόλ. Ναι, κοντρόλ, ρε φίλε, ναι. Πόσο σπουδαίο. Ωραία. Και κάθε το πόσο σπάνιο. Ναι, αυτό το βάζω στην αντίληψη. Το ότι, ας πούμε, κράτησε λίγο την μπάλα έξω από την περιοχή του Λεβαδιακού και μπόρεσε να κάνει 2-3 πάσες. Ωραία. Από εκεί και πέρα, μεγαλύτερο νομίζω, μεγαλύτερη σημασία στην απόδοσή του είχε και τη ψυχολογία για αυτό. Ο χαρακτήρας του. Ναι. Ότι το ελαφρώς εγωιστής. Ωραία. Ναι, είναι. Αυτό το ότι θέλω να κερδίσω, γύρισε το παιχνίδι. Ναι. Και επίσης και στη συνέχεια, δεν ξέρω αν τον είπατε, επειδή ψιλοκούτσε, είναι ψηλό, δεν είχε πολλές δυνάμεις και αυτά. Και έπαιζε στο τέλος center for όσο περνούσε η ώρα. Δεν γίναγε πίσω με τίποτα. Δεν γίναγε πίσω, αλλά φρόντιζε να κοπανίσει όποιον βρήκε μπροστά του, να τσακωθεί με όσους πιο πολλούς μπορούσε. Το οποίο για μένα ήταν ένας τρόπος να σταματάει το παιχνίδι. Δηλαδή, επειδή οι υπόλοιποι είχαν πάει πίσω, δεν ξέρω αν το που βάλαμε το δεύτερο γκολ, πήγανε πίσω και κλειστήκανε, ας πούμε, χωρίς λόγο. Ναι. Οπότε ήταν ο μόνος που είχε αντιληφθεί ότι πρέπει να δεν διακοπτεύσει το παιχνίδι. Πρέπει να κάνει κάποια φασαριούλα. Κάτι, μια πονηριά. Ναι, γιατί έτσι όπως είμαστε, δεν μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, ούτε να κάνουμε κάτι normal. Αυτό είναι σύστημα. Μια χαρά. Πήρε κάρτα εδώ πέρα. Πήρε, εννοείται. Αλλά δηλαδή, τη δούλεψε αυτή την κάρτα. Δηλαδή, εμείς τι θέλαμε να την πάρει, ας πούμε. Ήταν γενικώ το μάτς, είχε λίγο κλωτσοπατινάδο. Δηλαδή, νομίζω ότι το μάτς με τις περισσότερες κίτρινες πέρα που είχαμε φέτος. Εντάξει, λογικό. Είχαμε 6-7 κίτρινες πέρα. Λογικό. Ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα που παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο, σε φέρνει στο δικό του. Μάλλον δεν δυσκολευτήκαμε, μας έφερε γρήγορα στο δικό του το παιχνίδι. Και έπρεπε να ακολουθήσουμε κάπως, να ρίξουμε κι εμείς καμιά κλωτσιά. Εντάξει. Ένα δίνεις τουλάχιστον το θες. Δηλαδή, άμα παρατηρήσετε ότι όλα τα παιχνίδια του που ο Μεγιάδο δεν είναι ο Μεγιάδο που ξέρουμε, δεν παίρνει κίτρινη. Ναι. Δεν παίρνει κίτρινη. Αλλά δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός. Επίσης, παίρνουμε και κάτι κίτρινες χαζές χρεώς το 20 λεπτό χωρίς λόγο. Με δικό μας χάφ, ας πούμε, και όλο το υπόλοιπο παιχνίδι μαρκάρει προσεκτικά για να μην. Δηλαδή έχουμε και. Να τις πάρουμε, να τις ευχαριστιόμαστε τουλάχιστον. Δηλαδή να έχουν νόημα. Του Νέιρα, ας πούμε, είναι μια κάρτα που έλεγες ναι, έπρεπε να την πάρει, έπρεπε να διακόψει τώρα το παιχνίδι. Ή ένα επαγγελματικό φάουλ που λένε που φεύγει άλλο μπροστά και τον σταματάς. Τώρα να παίρνουμε κάτι χαζές κάρτες που παίρνουμε κατά καιρούς είναι και αυτό ένα πρόβλημα, αλλά έχουμε και μεγαλύτερα. Γιατί δεξιά στο κέντρο, άκρη άκρη πάνω στη γραμμή, ξέρω εγώ, του Αράου. Μπράβο. Βάζει φανέλα, ας πούμε. Ναι, άσκοπο. Εντάξει. Τέλο πάντων, μια νίκη. Βάλσαμε. Πολύ έτοιμη θα έλεγα, εντάξει, χρειαζόταν, δηλαδή, εντάξει, αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, πέρα από τους τρεις βαθμούς που σίγουρα γιατί έχουν μεγάλη αξία, είναι η όθηση που δίνει που σε ξεκολλάει από τον πάτο όλη αυτή η εικόνα, ας πούμε, να βλέπεις την ομάδα στο. Αυτό είναι το θέμα. Και νομίζω. Έστω και αν δεν πήγε πάρα πολύ ψηλά ή δεν είναι μεγάλη διαφορά, ας πούμε, αλλά τουλάχιστον επειδή με αυτό το ψυχολογικό ότι δεν βλέπεις την ομάδα στο. Γι' αυτό και νομίζω και το ξέσπασμα που έγινε μετά, που πανηγυρίζαμε λίγο έντονα. Εντάξει. Νομίζω ότι ήταν αυτό ο λόγος. Δεν ήταν ότι κάναμε καμιά νίκη φοβερή, ούτε ότι ψωθήκαμε, ας πούμε, ιδιαίτερα. Άλλες φορές θα έκραζα. Θα έλεγα, ξέρω εγώ, ότι είναι δυνατόν. Τώρα ξέρω εγώ, γελιότα. Ξέρω και δεν είσαι στο Λεβαδιακό και ξέρω εγώ, πανηγυρίζεις έτσι. Αλλά επειδή πιστεύω ότι το είχαμε όλοι ανάγκη αυτό. Ναι. Όλοι, δηλαδή, υπήρχε ένταση και στους παίκτες. Ναι, και στον κόσμο, το επέτρεψα παντού. Και στον εαυτό μου να τον βλέπει και σε αυτούς που το κάνανε, ξέρω εγώ, να τους βλέπω ότι ναι, κάντο. Ευχαριστήσου το. Και νομίζω ότι το ότι ήταν ο Μπούσης κάτω. Ότι είχε προηγηθεί το Σαββατοκύριακο, προηγήθηκε με τις συζητήσεις κτλ. Νομίζω ότι έπαιξε το ρόλο του στο να θέλει και η ομάδα να έρθει κοντά στον κόσμο. Δηλαδή,
ήταν μια συνέχεια της όλης, ας πούμε, συζήτησης που προηγήθηκε, το κλίμα που άλλαξε. Αυτό έχεις δίκιο και νομίζω ότι είναι καλό που είχε συμβεί. Ναι, νομίζω ότι το ότι έγινε αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο βοήθησε και το κλίμα της Δευτέρας στο παιχνίδι. Η παρουσία του Μπούση μέσα στο γήπεδο πραγματικά δείχνει ότι εδώ είμαι. Ναι, εδώ είμαι και είμαι και κοντά στον κόσμο. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει πια σχέση. Θα μιλήσουμε στο δεύτερο ημίωρο για αυτά που προηγήθηκαν, για την ανακοίνωση, για τη συνάντηση, για όλα αυτά, αλλά. Θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει στραβώσει όλο αυτό να μην γίνει κάτι. Φτάσαμε στο τι λέτε, στο 78, το βάλαμε. Ναι. Χωρίς γιούχα. Δεν θα συνέβαινε. Εννοώ, εντάξει, δηλαδή, χωρίς κάτι. Εντάξει, άλλο γκρίνια, άλλο αυτό το πράγμα που έβλεπε, το πετάξει φανέλες και τα. Δεν είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Υπήρχε μια υπομονή. Αν δεν γινόταν, δεν ξέρω. Α μην φτάσουμε στην υπόθεση. Αλλά τέλος πάντων. Πάντως, για το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει και δύο ακόμα ωραίες ιστορίες. Για μένα, το Ντουρμισά είναι μια ωραία ιστορία ποδοσφαιρική. Δηλαδή, που βάζει το αυτογκολ στην ημέρα των γενεθλίων του και τελικά βάζει στο τέλος και κάνει το 2-1. Είναι ωραία ιστοριούλα, ρε παιδί μου, έτσι να τη λέει στα παιδιά του. Γιατί θα αποκτήσει και παιδί από ό,τι κατάλαβα, από τον πανηγυρισμό. Ναι, ήταν ωραία ιστοριούλα. Και επίσης είδαμε τον Μπιφουμά. Εγώ εντυπωσιάστηκα που υπάρχει ο Μπιφουμά και μπορούμε να τον υπολογίζουμε. Δεν ξέρω αν τον είδατε εσείς πώς τον είδατε μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν. Μετά τον Νέιρα. Με τον Νέιρα, ας πούμε. Θα πω ότι δεν την πήρε τόσο φορές την μπάλα, δεν τη δούλεψε αυτό τόσο πολύ. Αλλά οι κινήσεις του, χωρίς την μπάλα, η αναστάτωση που έφερε στην άμυνα του Λεβαδιακού, τα μικρά τρεξίματα που έκανε, δεν έκανε τίποτα μεγάλες κούρσες, αλλά ήταν αυτά τα 15 λεπτά. Ήταν full ενεργητικό. Νομίζω ότι ήταν ο παίχτης που χρειαζόταν ο Νέιρα για να φανεί. Γιατί ωραίες οι κάθετες πάσες. Πρέπει και κάποιος να τις παραλάβει, να τις κάνει κάτι κτλ. Να τις αντιληφθεί κτλ. Να ξεκινήσει την κίνηση. Αυτός και στις δύο φάσεις εμπλέκεται και στις δύο φάσεις παίζει κάθετα και κινείται έτσι στο χώρο. Οπότε ήταν ένα κέρδος. Ελπίζω τώρα, μιλάω και ας πούμε, για 15 λεπτά, δεν μπορώ να τον κρίνω. Αλλά ελπίζω να συνεχίσει έτσι με τα διακοπή. Γιατί εγώ, να πω την αλήθεια, είχα μείνει με την εντύπωση ότι την Μπιφουμά δεν θα δούμε καθόλου. Ότι ήρθε και θα φύγει τουρίστας. Μα γιατί λέγανε πληροφορίες, ας πούμε, ότι είναι τόσο προπονητός. Όχι, λέγανε αυτό που είχα ακούσει εγώ, ότι δεν είναι παιδί μου τόσο στην προπόνηση τόσο. Δεν έχει τόση διάθεση, τόση έτσι, να δουλεύει πολύ κτλ. Ήταν πολύ χαλαρός. Υπάρχει μια γενική τέτοια ότι είναι γενικά ένας τύπος. Είναι ο τύπος αυτός. Είναι λίγο έτσι χαλαρός και έτσι. Θεωρεί ότι είναι σε φίρμα, να το πω έτσι. Καφενειακές πηγές, βέβαια. Ο Μαρτσέλο του Όφη. Κάπως έτσι. Αλλά επειδή ο Μαρτσέλο φεύγει από ό,τι κατάλαβα. Καφενειακές πηγές. Καφενειακές πηγές. Αν και δεν μου άρεσε να κάνω τέτοιο ρεπορτάζ. Λέγανε ακριβώς αντίθετο, βέβαια. Ότι. Ότι ήταν σε φάση ότι βάλτε με μέσα. Αυτό το ένα δεν είναι το άλλο. Δηλαδή το ότι όλη τη βδομάδα στην προπόνηση δεν σκίζεσαι, δεν χτυπιέσαι, αλλά θες το παιχνίδι την Κυριακή, γιατί για μένα ο συγκεκριμένος παίχτης, αρχηγός της εθνικής ομάδας και με την εμπειρία που έχει, σίγουρα έχει χαρακτήρα. Είναι λίγο πιο μετέτα. Ναι, απλά το ότι κάνει δύο μήνες να φτάσει σε καλή φυσική κατάσταση για να μπορεί να παίξει παραπάνω από μισή ώρα, και αυτό δείχνει δουλειά. Θέμα δουλειά. Και ο Νταμπράσκος που ήρθε τον άφησε εκτός αποστολής. Τρεις φορές συνεχόμενες νομίζω. Δηλαδή του πέρασε ένα μήνυμα ότι δεν δουλεύεις. Και εντάξει τώρα, δύο μήνες ήταν εδώ. Δηλαδή, όσο απροπόνητος και να ήταν, ένα εικοσάλεπτο δεν με το έχει στα προηγούμενα παιχνίδια. Ναι. Για να μην τον βάζει τον Μπράουσκας που δεν είχε κάτι μαζί του. Οπότε δηλαδή μπορεί να πήγε και πίσω ουσιαστικά. Δηλαδή να γίνει χειρότερος από ό,τι ήρθε. Δεν είναι εύκολο αυτό. Γιατί είχε έρθει τελείως. Θυμάστε πώς είχε έρθει. Ναι, αλλά είχε έρθει, φαντάσου ότι ήταν σε αποστολή κανονικά τη εθνική του. Δεν νομίζω ότι του λείπανε παιχνίδια. Το είχαμε ξαναπεί αυτό ότι στο Κονγκό, επειδή το είχα δει λίγο έτσι ένα παιχνίδι που παίζανε, ο ρυθμός ήταν περίπου ο ρυθμός που παίζουμε με κάτι φίλους μου Παρασκευές. Και μετά από φαΐ, λέει. Ναι, μετά είναι το φαΐ που χαλάει και το λίγο που παίξαμε, ας πούμε. Αλλά είναι αυτός ο ρυθμός. Δηλαδή ήταν πολύ χαμηλό το τέμπο. Και έπαιζε και εκεί 20 λεπτά. Μισή ώρα. Δεν έπαιζε βασκός και ξέρω εγώ συνέχεια. Οπότε ήταν εμφανώς ανέτοιμος. Για μένα είναι κέρδος. Και ο Μπιφουμά. Δεν βλέπω κάποιο άλλο κέρδος. Δηλαδή το ότι έπαιξε ο Νέιρα. Και ο Μπιφουμά. Και οι βαθμοί. Και στο τέλος δεν ακούσαμε βέβαια το ιατρικό δελτίο. Αν μετά ο Νέιρα είχε κάποιο πρόβλημα. Γιατί βλέπαμε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ναι, δεν είπανε κάτι. Τώρα είναι σε άδεια η ομάδα. Θα μάθουμε μόλις γυρίσουν την Τρίτη, νομίζω. Αύριο μεθαύριο. Είχαν μια εβδομάδα του έδωσε. Νομίζω γυρνάνε αύριο. Αύριο ή μεθαύριο. Να μα δώξουν τι ελιές. Κάποιοι πήγανε σε ελιές, δεν ξέρω που πήγανε. Ο Νέιρα είναι στην Αθήνα πάντως. Να και το ρεπορτάζ. Τον έχουμε καλεσμένο. Δεν τον κουνάμε καθόλου, είναι σε ένα. Δεν τον πειράζουμε. Μη σκόσα την καρέκλα, σε πάμε εμείς. Κάτσε με χτυπήσει. Γεια σου κύριε Μανώλη.
Γεια σου κύριε Μανώλη, μετά την τζιλίκια σου. Από οστιακό πηδηχτό σε αναγιανό πηδηχτό. Έλε, πάμε πια. Για μένα το κάνει. Εντάξει, να, Χρήστος εδώ. Τι είναι, Χρήστο, το χαλάσαμε. Σταμάτησε να δουλεύει, δεν ξέρω τι έχουν στείλει. Και αρχίζει να ανοίξει. Τι αναπνοή στο ποντίκι. Πάτε από εδώ το πηδηχτό, πάμε. Πάμε. Αναστήθησε, Λάζα. Ορίστε, ορίστε. Να, ο Χάκερ εδώ, ο Μεραμπελιώτης. Έχουμε τίποτα. Να πούμε κανένα μήνυμα. Μήνυματα έχουμε, είναι κάμποσα τώρα. Να κάνουμε μια γρήγορη, να δούμε τι λένε και να τα πούμε μετά. Ή κάπως έτσι. Να κάνουμε μια προανάγνωση. Διάβασε το πρώτο. Το πρώτο λοιπόν από το Γιάννη είναι: τι ρόλο τραβάει ο νέος σκάουτερ της ομάδας. Καλά, ακόμα δεν ήρθε. Τι ρόλο τραβάει ο νέος σκάουτερ. Αν εννοούμε τι κάνει ο σκάουτερ, προφανώς η δουλειά του θα είναι να ψάχνει ποδοσφαιριστές είτε για την πρώτη ομάδα είτε για και κάποια ταλέντα πιθανόν. Τώρα ο συγκεκριμένος Σλάβοφ, αν τον τονίζω σωστά, θα φανεί στην πορεία. Έχει ένα βιογραφικό, 36 χρονών είναι. Φιλόδοξος πρέπει να είναι λογικά. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε από την ομάδα. Ανακοινώθηκε από την ομάδα επίσημα. Είχε προλάβει μόνος του να το γράψει στο LinkedIn και έτσι αναγκάστηκε και η ομάδα 11 το βράδυ να το ανακοινώσει. Μα ποιος ασχολείται με το LinkedIn του Σλαβόφ. Δηλαδή ποιος οφιτζής ασχολιόταν και διέρευσε. Ποιος. Δηλαδή ποιος ασχοληθεί να μπει να δει το LinkedIn του δικού. Όσο υπάρχει Γιάννη Στατσάκης. Τα νέα, όταν αναφέρεται κάπου η λέξη Office, ένα τέταρτο μέσα έχει κινητοποιήσει κόσμο. Και εκεί τώρα είναι η πρώτη ερώτηση που σας έκανα. Τι θα έκανε ο Γιάννης Τσατσάκης αν δεν υπήρχε Office στη ζωή του. Δεν θα ήταν ένας λαμπρός, ένας Einstein. Σίγουρα. Δεν θα είχε βρει τρόπο τηλεμεταφοράς, ξέρω εγώ. Στο σύμπαν. Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι ο. Πώς τον είπαμε, Σλάβοφ ήταν σκάουτερ στο ΑΠΟΕΛ. Τελευταία φορά ήταν στο ΑΠΟΕΛ. Έχει περάσει από διάφορες ομάδες. Έχει θητεύσει σε Arsenal κτλ. Εντάξει, έχει ένα βιογραφικό που έχει περάσει από τις θέσεις κλασικές που είναι αυτοί οι άνθρωποι, προπονητής, αναλυτής και σκάουτερ. Εξειδικεύεται ο σκάουτερ τα τελευταία έτσι 1,5 χρόνο περίπου, 2. Έχει περάσει και από χώρες των Βαλκανίων γενικότερα. Ίσως να είναι και ένα μήνυμα ότι θα κοιτάξουμε αυτές τις αγορές. Γιατί και ο Νταμπράουσκας από αυτές τις αγορές προέρχεται και για μένα είναι και πιο προσιτές αγορές για μια ομάδα ελληνική. Από το να κοιτάμε Βέλγια, ας πούμε, και Ολλανδίες. Και νομίζω πιο ταιριαστή στην οτροπία την ποσορική, έτσι. Και στην οτροπία αλλά και στο budget. Δηλαδή, το να ξέρει πάρα πολύ καλά όλου του παίχτε τη Ολλανδία, όταν δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τα συμβόλαια μια ομάδα που πήρε το Λάμπρο, α πούμε, που είναι μικρομεσαία εκεί, άρα δεν έχει και μεγάλο νόημα να του κοιτάμε. Είναι προτιμότερο να πηγαίνουμε σε άλλε αγορέ. Του Φιγκερέντο μα βγήκε, α πούμε. Ναι, που τον πήραμε από μια μικρή αγορά. Είναι η πιο ακριβή αγορά τη Λιθουανία, όχι. Όχι, δεν είναι αυτό, λέω ότι τον φέραμε αρκετά φθηνά. Θα δείξει λοιπόν και ελπίζουμε να. Βοηθήσει αυτό από την πλευρά του. Πάμε συνεχίσουμε την κουβεντούλα για τους Σλάβοφ μετά. Πάμε για διακοπή. Πάμε για διακοπή. Σε λίγο. Κρήτη FM 87,5, Θύρα Κρήτης, δεύτερο ημίωρο. Λέω να συνεχίσουμε με τα μηνύματα. Μάλλον να θυμίσουμε λίγο το τηλέφωνο πάλι. Ναι, 51 22 159. Να στείλουμε και τα χαιρετήματα και στο φίλο μας που μας πήρε τηλέφωνο, τον καλό ομιλήτη που θέλει να κάνει και το γιο του, ο Φιτζή. Α, θέλει, δεν τον έχει κάνει ακόμα. Μάλλον όχι. Αυτή είναι η κρίση στην ελληνική οικογένεια. Ναι, είναι και
βασικό, πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας να γίνει το κοπέλιο. Εντάξει, πολλά δεν γίνεται. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν τρόποι. Τι γίνεται. Γήπεδο. Απομονώνουμε τους λοιπούς συγγενείς που δεν είναι όφοι, δηλαδή ξέρω εγώ, νονός, παππούς, θείος. Ωραία. Ναι, έτσι, έτσι. Λίγο τους απομονώνουμε, προσέχουμε λίγο τα δωράκια τους όλα αυτά. Τα ελέγχουμε, δηλαδή μας φέρει η μπλουζίτσα δώρο κάποια άλλη ομάδα. Τσουπ. Πάρτε πίσω. Δεν είναι το νούμερό του, λέμε εμείς. Ναι, πάρτε το, πάρ το παιδί, έχει ανάγκη από, ξέρω εγώ, βιβλία. Ωραία. Κάτι άλλο. Λοιπόν, και φροντίζουμε να του κάνουμε ένα δώρο από τη μεριά δικών μας του Όφη. Να το πάμε γήπεδο πρώτη φορά. Ωραία. Να το φέρουμε στον Κηφισό, να δει εκεί που παίζουν τα παιδάκια, που είναι παιδάκια Όφη. Που είναι όλα ντυμένα Όφη. Ναι. Ωραία. Σωστά. Ωραία. Και αν μπορούμε να το πάμε, και όταν πάμε γήπεδο να είναι full pension. Δηλαδή, ξέρω, μην το πάμε γήπεδο. Με σουβλάκια, όλο το πράγμα. Αυτό. Περνάμε από μανολιό, περνάμε. Ναι, να έχει. Μυρωδιές να έχει το παιδί, απ' όλα. Ναι, 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 ναι. Ιεροτελεστία γήπεδο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να λέμε για τον Σλαβόφ. Τι άλλο έχουμε να πούμε για αυτόν. Λοιπόν, ουσιαστικά, αν ο Σλαβόφ. Θα πάρουμε και τεχνικό διευθυντή. Όχι. Ναι. Για τεχνικό διευθυντή. Δεν έχει σχέση ο Σλαβόφ. Ο Σλαβόφ είναι στη θέση του Δημήτρη Μάρκου. Άκου τώρα τι λέει. Λέει αρχισκάουτερ. Ναι. Μήπως. Γιατί το αρχή, μήπως είναι και καλά σε φάση ότι θα αναλάβει. Όχι, είναι ότι. Όλο το τμήμα μαζί. Ήταν ξεκάθαρο ότι είναι ο Μάρκος. Βάζω στην κουβέντα και τον κύριο Μανώλη από την αίθουσα σύνταξη. Από το κοντρόλ. Ήταν λάθος που δεν έχουμε πει που είναι ο κύριος Μανώλη. Κύριε Μανώλη από κοντρόλ, από την αίθουσα σύνταξη μας τηλεφωνείται. Μόνο με έχει αφήσει κοντρόλ, αίθουσα σύνταξη, πάω κάτω πάω. Τρεις ορόφους έχουν διαφορά να ξέρετε, είναι 8ος και 5ος. Ευτυχώς που θα σας έρνε είναι από αυτά τα γρήγορα. Τι θα γίνει, καταρχήν δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά. Άριστα, άριστα. Άριστα. Πολύ καλύτερα από τον Νίκο. Καταρχήν να πούμε το θέμα της ημέρας ότι η Όφη έχασε 2-1. Από μια ομάδα που λέγεται Άφης Καλυθέα. Για τον Όφη Ράπετρα μιλάμε. Ναι, ναι. Πώς λέγεται πλέον η Καλυθέα, πώς λέγεται? Athens Καλυθέα. Athens Καλυθέα. Έχουν ιταλικό look στις φανέλες τους. Δεν ξέρω αν είδατε λίγο, επειδή εγώ ήμουν σπίτι, έβλεπα λίγο στο ΕΡΤ. Το όνομα πάνω γράφει ΑΚΦΣ. Ναι, ναι, ναι. Νέο σήμα. Το οποίο. Αυτό τώρα γιατί αλλάξανε τίποτα. Ναι, άλλαξαν ιδιοκτήτη. Αμερικάνος. Ένας Αμερικάνος, δεν ξέρω αν συνειδητοποιήσει τη στιγμή. Λέγεται rebranding, λέγεται. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε περάσει τόσο να ξέρουμε πέντε πράγματα. Όχι, εγώ rebranding. Να το ξεκινήσω ότι ήρθε ένας Αμερικάνος στην Καλυθέα και έκανε rebranding, αυτό θέλω να πω. Πες μου ότι έχει και project. Είναι ένα projectάκι αυτό. Αυτό θεωρείται ο Δήμος Καλυθέας είναι μικρός. Το κοινό είναι λίγο. Γι' αυτό βάλει το Athens. Και έχει όραμα να το κάνει πιο ευρύ. Την ομάδα λέει. Να πιάνει όλη την Αθήνα. Δεν έχει ίσως καταλάβει και, ότι. Όπως και ο Ατρόμητος έγινε Αθηνών, ας πούμε. Ατρόμητος Αθηνών. Ναι, αλλά συνεχίζουν μόνο το Περιστέρι να πηγαίνει στο γήπεδο. Δηλαδή, ναι, όπως και να το δεις. Να πιάσει και το κουκάκι. Κουκάκι βράδυ είναι χαμός. Ναι. Μισούς τουρίστες να πιάσει από το κουκάκι. Airbnb, hipsters και να πηγαίνουν λίγο στο Ελπάσο εκεί. Βέβαια, με αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα, δεν τον θέλουν στην Καλυθέα. Ούτε ερασιτέχνης Καλυθέας, ούτε η οπαδή της Καλυθέας, ούτε στο γήπεδο έχει πρόβλημα να μπει. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα προκύψαν από αυτό. Ναι. Αλλά έχει κάνει φοβερή διαφημιστική καμπάνια. Δεν ξέρω αν την είδατε. Όχι, δεν έτυχε. Έβαλε κάτι μοντέλα, φοράνε τις φανέλες αυτές της ιταλικού look και στυλ, οι φανέλες της Καλυθέας. Και τους έκανε κάτι φωτογραφίσεις στην Πατησίων. Κάτι περίεργες. Από Urban. Ναι, 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 ναι. Αθήνα, ας πούμε, στα καλύτερά της. Ας πούμε. Ναι. Και τους έβαλε στον δρόμο. Ωραίος, ωραίος. Αυτά βλέπει ο Βασιλάκης και τρελαίνεται. Καλή του ώρα. Καλά να είναι πιάνει το παιδί. Μην τον αγχώνουμε το Μανώλη. Όχι, όχι, όχι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ήταν είχε το χαβαλέ του να βλέπει Άθνη Καλυθέα. Πατρίκ Βουό. Σκόρα. Πατρίκ Βουό, σκόρα, ναι. Αλλά έκανε ανατροπή η Καλυθέα με το 80, να έγινε το 2-1. Λοιπόν, εγώ θέλω να συζητήσω γιατί τρία πράγματα. Γίνανε μια συνάντηση, έγινε με τον Μπούς και του δημοσιογράφου και μετά έγινε μια συνάντηση. Αυτή ήταν τη συνάντηση, θα τη είχαμε σκοπό να τη συζητήσουμε όλοι μαζί σε αυτό το μέρος. Μόλις κατέβησε από εκεί πάνω. Τώρα δεν μπορώ εδώ στην έξοδο μόνο μου. Έγινε να κατεβώ γι' αυτό. Αλλά το θέμα είναι με το τι συζητήθηκε και πρέπει να συζητήσουμε ένα θέμα νομίζω όλοι μαζί για να καταλάβουμε πέντε πράγματα. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και ήταν το σχήμα. Μανώλη, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Την περασμένη εβδομάδα μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ βγήκε μια ανακοίνωση από τους συνδέσμους. Όχι με την ΑΕΚ, μετά με το μάτσο από τον Ιωνικό. Με τον Ιωνικό με την ΑΕΚ. Με τον Ιωνικό ήταν την προηγούμενη. Ναι. Λοιπόν, βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση, αρκετά σκληρή θα έλεγα, που αναφερόταν σε όλους τους εμπλεκόμενους. Από Μπούση, από Σαμαράδες, από Νιόμπλια, από. Πρώην και νυν. Μέχρι τα σημεία του κόρνερ. Ακριβώς.
Έσαιρνε λοιπόν στον καθένα τα τι του αναλογούνε. Ίσως για μένα, εντάξει, κάπου μπορεί να δικούσε κάποιος, ας πούμε, δεν ήμουν 100% σύμφωνος, αλλά υπήρχαν και σημεία που συμφωνούσα, υπήρχαν και σημεία που δεν με βρίσκαν και τόσο σύμφωνο. Μετά βέβαια από συζήτηση εδώ πέρα και κατά πλειοψηφία την υπογράψαμε και εμείς, τέλος πάντων, υπογράφανε όλοι οι σύνδεσμοι του Όφινο, ήταν όλοι οι σύνδεσμοι. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να διαβάσουμε την ανακοίνωση, είναι αρκετά μεγάλη. Όχι, γιατί είναι λίγο μεγάλη, ναι. Με λίγα λόγια, επέριπτε ευθύνες και στον Μπούση για το στάση του μέχρι στιγμής, για το ότι έχει αδρανήσει κάπως και δεν παίρνει θέση για όλα αυτά που γίνονται. Στο Νιόμπλια, στους Σαμαράδες, για το σχεδιασμό, για τις μεταγραφές, για χιλιαδιό. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια ανακοίνωση η οποία βέβαια μπορώ να πω ότι το καλό αποτέλεσμα που είχε ήταν ότι στο τέλος ζητούσε μια συνάντηση με τον Μπούση, τον οργανωμένο των παδών του Όφη, και έγινε αυτή η συνάντηση. Οπότε, ωραία, τέλος πάντων, έγινε πρώτα συνάντηση με τους γράφους, έγινε συνάντηση με τους παντούς. Βασικά έγινε πρώτα ο αγιασμός στο ΒΑΚ και με αυτή την αφορμή οι δημοσιογράφοι που ήταν εκεί πέρα μιλήσαν λίγο μαζί του. Σωστό. Δεν ήταν επίσημο. Δεν ήταν η συνάντηση. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι επειδή ότι συζητήθηκε για το σήμα, γιατί έγινε αλλαγή. Το οποίο με τον Παναγιώτη διαφωνούμε ακριβώς. Ο Χρήστος ξέρει, έχει καταλάβει λίγο καλύτερα. Δηλαδή, χανόταν κάποια τροφία. Να πούμε την αρχή ότι ο Μπούση ο ίδιος. Ξεκάθαρα δεν πρέπει, τι πρέπει να τα λέμε κιόλα, ότι είπε για νομικούς λόγους ότι άλλαξε σήμα. Έτσι. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε μια πηγή την οποία να πιστέψουμε γιατί είχε αλλάξει σήμα. Ναι, να πούμε πρώτα απ' όλα. Ότι είπε πρώτα απ' όλα ότι αν γύριζε τον χρόνο πίσω θα διαχειριζόταν αλλιώς την αλλαγή του σήματος. Αυτομάτως παραδέχεται ότι έχει γίνει λάθος. Δηλαδή, ότι έχει γίνει λάθος σίγουρα στον τρόπο που διαχειρίστηκε το θέμα του σήματος. Που είναι σημαντική η παραδοχή, έτσι. Βεβαίως. Ναι. Ωραία. Μετά είπε επίσης ότι, ότι άλλαξε για νομικούς λόγους. Μίλησε για κάποιους νομικούς λόγους χωρίς να το αναλύσει πολύ. Ναι, χωρίς να το αναλύσει. Και ότι χάνονται τροφεία από ποδοσφαιριστές. Τώρα, χάνονται τροφεία επειδή άλλαξε το σήμα ή χάνονταν το προηγούμενο σήμα. Εκεί χωρίζεται και εγώ λίγο. Να σου πω εγώ τώρα την... Νομίζω ο Χρήστος ότι... ξέρει λίγο καλύτερα γιατί το λέω. Ναι, και εγώ έχω μπερδευτεί με αυτό που λες, γιατί θεωρητικά τα τροφεία. Δεν έχουν την παλιά πάει. Ναι, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το σήμα τόσο. Έχει να κάνει περισσότερο με άλλα πράγματα. Με το αφημί, άλλαξε η εταιρεία. Ότι άλλαξε εταιρεία. Άλλαξε εταιρεία, ναι. Ίσως να έχει να κάνει με τον τρόπο που έγινε αλλαγή κτλ. Δηλαδή δεν είναι, ξέρω, είναι θέμα του brand, του σήματος, όσο το πώς έγινε νομικά η μετακίνηση από τη μία εταιρεία στην άλλη. Και οπότε, μήπως... Είπε για συγκεκριμένο ποσό, έτσι. Ας το πούμε. Ωραία, ωραία. Μήπως θέλει να σου πει ότι το άλλαξα παρόλο που ήξερα ότι θα χάσω λεφτά, το άλλαξα. Μήπως αυτό εννοούσε, ότι παρόλο ότι χάνουμε τροφία, σου λέει, το άλλαξα, δηλαδή ότι έβαλα τα λεφτά παραπάνω για να μην μπλέξουμε. Ας πούμε, έβαλα μάλλον τη λύση του σήματος πάνω από ζωντανά λεφτά που μας χρωστάγανε. Ας πούμε, μόνο και μόνο για να μην μπλέξουμε. Πρέπει να ρωτήσουμε τα παιδιά που ήταν εκεί, μήπως έχουν καταλάβει κάτι καλύτερη τιμή, δεν ήμασταν, όπως το κάνουμε. Γιατί εκεί έχω μπερδευτεί. Δηλαδή, εκπροσωπηθήκαμε να πούμε και εμείς άξια με ένα παλιό φίλο εδώ του συνδέσμου, το Λευτέρη του Κουλιμουτζή. Που είναι... Εντάξει, ναι, το θέμα είναι όχι μόνο το λεφτό, αν έχει καταλάβει, διότι νομίζω ότι το άλλαξε για να μπορεί να πάρει τροφία. Ναι, αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να καταλάβω αν ισχύει αυτό. Αυτή τη στιγμή όσα παιδιά είναι στην Ακαδημία. Από τα καινούργια τροφία. Τα καινούργια παίρνουν, δεν έχουμε θέμα με τα τροφία, είμαστε εντάξει. Όσα παιδιά είναι στην Ακαδημία αυτή τη στιγμή είναι κομπλέ. Είναι ομοιόμορφα από τη μέρα που ήρθε ο Μπούση μέχρι τώρα. Μπορούμε να πάρουμε για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή είχαμε στην Ακαδημία μας. Θα πάρει δηλαδή το μικρό κουτσουκιά που τον έδωσε τώρα. Πήραμε. Το μακατουνάκι, αν τυχόν πουληθεί. Έτσι είναι, παίρνει τροφή ομάδα. Τα τροφεία τα πήραμε ήδη. Τροφεία παίρνει για να γίνει μετακίνηση. Η ΕΠΟ, η FIFA και η UEFA τι έχουν πει. Σου λέει για να πάρει ένα παιδί από την Ακαδημία 15 χρονών 16. Έτσι. Δεν μπαίνουμε στη λογική να τον αγοράσει ομάδα κτλ. Λέμε. Θέλει το παιδί να πάει, θέλει. Ωραία. Πόσα χρόνια ήταν στην Ακαδημία σου? 4. Για αυτά τα 4 χρόνια, εγώ βγάζω το ποσό, εγώ η ΕΠΟ δηλαδή, ή η UEFA αντιστοίχω κτλ., η Ιταλική Ομοσπονδία, βγάζει το ποσό που αναλογεί στα 4 χρόνια που τον είχε. Αν για παράδειγμα ο Κουτσουπιάς ήταν 4 χρόνια στο Λίντο και 4 χρόνια στην Ακαδημία τη δική μας, θα παίρνανε 4 χρόνια του Λίντο το αντίστοιχο ποσό και 4 στη δική μας. Πάει το ποσό με βάση την ηλικία που έχει το παιδί, δηλαδή όσο μεγαλώνει το παιδί, είναι και μεγαλύτερο το ποσό για κάθε χρόνο. Και βγαίνει ένα σεβαστό, θα έλεγα, ποσό. Δηλαδή, ο Κουτσουπιάς μπορεί να είναι περίπου 200.000 τα τροφεία του.
Αυτά τα παίρνουν ανεξάρτητα από το αν θα κάνει καριέρα ή όχι. Ωραία, συμφωνώ πολύ σε όλο αυτό, αλλά θέλω να πω το εξής, να προσθέσω μάλλον, αν ισχύει, θέλω να δω. Αν μετά, αύριο μεθαύριο, ο Κουτσουπιάς πουληθεί ή ο Μακατουνές πουληθεί, πες ότι πουλιέται 10 εκατομμύρια ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πάλι δεν παίρνει η ομάδα λεφτά. Νομίζω πως ναι. Όχι, παίρνει πάλι κάποια τροφία. Δεν είναι, ποσοστό μεταπόληση, μην το μπερδεύουμε. Όχι, δεν είναι ποσοστό μεταπόληση, αλλά παίρνει ένα 5% στα τροφία. Παίρνει κάποιο μικρό ποσοστό μέχρι κάποια ηλικία. Δεν θα παίρνει ο Νίο. Δηλαδή, αν κουτσουπιάς πάει στα 28 του με αυτά τα λεφτά, δεν θα πάρουμε κάτι. Δεν παίρνει και πάλι, δηλαδή. Όχι, όχι. Στην πρώτη μεταγραφή νομίζω παίρνει σίγουρα. Ναι, και. Στα δεύτερη, τρίτη μεταγραφή δεν ξέρω. Αλλά δεν σταματάει αυτό, εντάξει, πόσε φορέ θα πάρει. Ναι. Αλλά ναι, καλό. Εντάξει, ωραία. Άρα. Αυτό για το σήμα τέλο πάντων και για τροφία, για να καταλάβουμε πότε πράγματι γίνει τα τροφία. Τα τροφία είναι μια ξεχωριστή διαδικασία και για μένα είναι και μια πηγή εσόδων για την ομάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Ο Μακατουνάκης και ο Κουτσουπιάς που δεν θέλανε τα παιδιά να μείνουν στην Ελλάδα και εγώ κατά κάποιο τρόπο δεν τα αδικώ, γιατί όταν σου δίνεται η ευκαιρία να πάνε στην Ιταλία και στη Γερμανία θα πάνε. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει μια ομάδα που παίρνει, ουσιαστικά βγάλαμε 3 συμβόλαια ας πούμε της πρώτης ομάδας, να το πω έτσι, ή βγάλαμε τη λειτουργία της Ακαδημίας για ένα χρόνο από το Κουτσουπιά. Δεν είναι ασήμαντο. Πολύ σωστό. Δηλαδή ουσιαστικά ο ένας Κουτσουπιάς μπορεί να τροφοδοτήσει 15 που θα βγάλουμε παίρνοντας, κάνοντας το παιδομάζωμά μας και έχοντας προπονητές να δουλεύουν και δουλεύοντας στο Βαρτινογιάννιο. Ναι, ένα Κουτσουπιάς μπορεί να, ναι, να βγάλει άλλα 15 ταλέντα. Ακριβώς. Και έχουμε δώσει κι άλλους, εκτός του Μακατουνάκη και Κουτσουπιά νομίζω. Από αυτούς έχουμε βάλει. Να ξέρετε ότι τροφία πληρώνουμε θεωρητικά και εμείς. Δηλαδή, εάν βγάλουμε στην πρώτη ομάδα το Σουρνάκι που είχαμε βγάλει κάποια στιγμή, επειδή το παιδί είχε πάει στον Πανιόνιο 2 χρόνια, έπρεπε να πληρώσουμε και εμείς στον Πανιόνιο κάνα 20 χιλιάρικα. Με τι κριτήρια βγαίνει το ποσό αυτό, δεν ξέρω μόνο. Πάει με βάση δηλαδή, το αν είναι ακαδημία ΠΑΕ ή όχι, αν τον είχε 12 χρονών ή 14 ή 16, δηλαδή όσο πιο μεγάλο είναι, τόσο πιο μεγάλο είναι το ποσό. Και υπάρχουν κάποια στάνταρ ποσά τα οποία τα αθροίζει η εκάστοτε ομοσπονδία που είναι τη ομάδα που τον είχε και βγάζει την ταρίφα. Εγώ θα κάνω την άλλη ερώτηση. Ο Καμάου μπορεί να είναι 20 χρονών, αλλά τώρα μαθαίνει μπάλα. Όταν πάει στην Αυστραλία, θα μας δώσουν τροφία. Ναι, δηλαδή πρόσεξε αυτό που λέω. Ή θα τους δώσουμε τροφία, δεν ξέρω. Ακαδημία θεωρείται μέχρι κάποια ηλικία, δεν θεωρείται 25. Μέχρι ανήλικη. 18 σταματάει να είναι, μέχρι την ΚΑΠΑ 19. Κρίμα, γιατί ο Καμάου έχει μια περιθώρη βελτίωση. Παιδιά, για τον Καμάου πρέπει να δώσουμε κάτι για να πάει κάπου. Λοιπόν, στην ένωση σα δεν ξέρω τι άλλα ερωτήματα. Εντάξει, αυτό με τα τροφία το λύσαμε κάπως. Ναι. Δηλαδή, πώς λειτουργεί μια ακαδημία και τι λεφτά παίρνει όταν δώσει του κουτσουφιά. Γιατί πολλοί κόσμοι φωνάζουν πάνω στο γιατί δώσαν του κουτσουφιά, γιατί έφυγε ο κουτσουφιά, γιατί έφυγε ο Μακατουνάκης. Πρέπει να καταλάβω ο κόσμος ότι και οι λοιπές θέλουν να πάνε κάπου να παίξουν μπάλα. Και εντάξει, ότι η ομάδα παίρνει λεφτά. Δεν είναι ότι και αν θες και τη γνώμη μου, θα μπει και ένα πιο ενδιαφέρον ζήτημα από εδώ και πέρα. Εάν παραδείγματος χάρη τώρα η Ακαδημία του Όφη της Αθήνας των 16 χρονών έχει ένα καλό παίχτη και πάει κάπου. Εκεί τώρα τα τροφία τα παίρνει η Ακαδημία του Όφη στην Αθήνα θεωρητικά. Γιατί έχει ρε παιδί μου δικηγόρο τη αφημί, ξέρω εγώ. Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Παίζει τα πρωταθλήματα τη ΕΠΣΑ, έχει βγάλει αφημί, κανονικά. Οπότε και εδώ θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστεί η ΠΑΕ. Υπάρχει ο τρόπος να καλύψει τα έξοδα όλα σταδιακά τη ομάδα εδώ, και άρα να παίρνει και τέτοιου τύπου τροφία, ή να μείνει σε μια πιο χαλαρή συνεργασία όπως είναι τώρα, ας πούμε, που η Ακαδημία έχει και τις συνδρομές της σε κάποιο επίπεδο και βγάζει κάποια χρήματα. Το λέω γιατί είναι και το Ρέθινο και ξέρω ότι έχει πολύ καλή ποιότητα των παιχτών στο Ρέθινο. Είναι και η Αθήνα που σίγουρα θα βγάλει ποδοσφαιριστές. Πέρασα πρόβλημα από προπόνηση. Πέρασα 10 χρόνια και φυσάγανε. Υπάρχει. Έχει μαζέψει πολύ καλό υλικό και αργά ή γρήγορα θα έρθουν και ποδοσφαιριστές. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε και αυτό πώς θα το φτιάξουν. Λογιστικά είναι αυτά. Εντάξει. Προφανώς υπάρχουν γραμμένα κάπου το τι συνεργασία έχουμε. Προφανώς. Και πού μπαίνουν οι αριθμοί και πώς μοιράζονται. Απλά εγώ έχω την περιέργεια να δω αν όσο περνάει ο καιρός θα στενεύει η σχέση του της ΠΑΕ με των ακαδημιών αυτών ή θα παραμείνει έτσι ελαφρώς αυτοδιοίκητο ας πούμε που υπάρχει. Αν δεν ψήφισε το πάνω χέρι. Το πάνω χέρι το έχει πάει. Αν το πάνω χέρι το έχει ΠΑΕ και βλέπει ότι δουλεύει αυτό το πράγμα, δεν θα θέλει ΠΑΕ να κάνει κάτι παραπάνω. Εννοείται. Έχουν σίγουρα υπογράψει σύμφωνο συνεργασία. Εννοείται ότι έχουν υπογράψει. Απλά αυτά ξέρει τροποποιούνται στην πορεία. Γιατί είναι δοκιμαστικά, προχωρά, βλέπει τι γίνεται, τι αποτελέσματα έχει. Ο Ολυμπιακός έχει μια άλλη λογική, έχει τη λογική του franchise. Είναι κάτι διαφορετικό. Παναθηναϊκός τα ίδια ο franchise αυτός φάσης. Όχι, Παναθηναϊκός έχει διάφορα είδη. Δεν έχει πάρα πολλές συνεργασίες. Ναι. Δεν έχει πάρα πολλές συνεργασίες. Μάλιστα. Εντάξει, έχουν ενδιαφέρον αυτά με τις ακαδημίες και που λειτουργούν. Σίγουρα. Δηλαδή ο κόσμος δεν ξέρει. Ξεκάθαρα. Όχι, ο κόσμος δεν ξέρει και. Δεν γνωρίζει.
Και έχει, αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε και να το αναλύσουμε. Παραδείγματος χάρη, το Σαββατοκύριακο αυτό πήγε το Ρέθυμνο στο ΒΑΚ και κάνε προπονήσεις. Και από ό,τι έχω μάθει, και τα παιδάκια και οι γονείς τρελαθήκανε με αυτό που είδανε. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν έχω πάει στο ΒΑΚ ακόμα να δω πώς είναι το Σαββατοκύριακο. Όχι, όχι. Είναι πολύ καλό και νομίζω ότι βοηθάει. Επίσης, εγώ θα πω την προσωπική μου εμπειρία από αυτή την εβδομάδα που πήρανε το ρουχισμό όλο τα παιδάκια εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα ότι αυτή τη στιγμή πας για διάφορα γήπεδα της Αττικής και βλέπεις 12, 14, 13, 15, 17 χρονών παιδάκια που παίζουν με το σήμα του Όφη. Πριν μπουν, φωνάζουν ένα Όφη, μετά που θα βγουν. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία που μεγαλώνει την ομάδα με διάφορους τρόπους. Α, σε ελπίσουμε ότι θα κάνουν δουλειά. Εντάξει. Νωρίς είναι ακόμα. Εγώ το λέω, πάω και πέρα από τις ακαδημίες. Ότι υπάρχει ένα πυρήνας Όφη στην Αθήνα. Μπορεί να μην είναι όλοι οπαδοί οι γονείς, αλλά σίγουρα όταν έχεις το παιδάκι σου στην Ακαδημία του Όφη θα δεις με άλλο μάτι την ομάδα. Βέβαια. Και μακροπρόθεσμα μπορεί να έχουμε και άλλα ωφέλη από αυτό. Ναι, διότι άμα βρει ένα παιχτάκι να βγει, μετά τροφοδοτείται και όλες τις ακαδημίες. Μετά μεγαλώνουν οι ακαδημίες σου έτσι. Και αυτό, αλλά και βλέπουν και πώς δουλεύει. Δηλαδή για μένα βλέπουν διαφορές από τις άλλες ακαδημίες. Όσοι δηλαδή έχουν πάει τα παιδιά τους και αλλού, βλέπουν διαφορές. Τα συζητάτε και σου λένε. Ναι. Έχει μεγάλη διαφορά. Είναι ένα σχολείο. Η δική μας ακαδημία, οι άλλες είναι περισσότερο έτσι ακαδημίες, όπως το λέμε, και ομάδες. Εκεί έχουν μια λογική σχολείου, πιο ευρεία, ας πούμε. Μιλάνε στα παιδιά διαφορετικά, είναι όλα διαφορετικά. Έχουν ένα άλλο τρόπο. Έχει τρομερό ενδιαφέρον ένα άρθρο, ένα άρθρο, το οποίο να αναλύσει, ρε παιδί μου, πώς λειτουργούν οι ακαδημίες γενικότερα. Αυτό με τα τροφεία, το πόσο στά μπορεί να πάνε προσαριστές. Αυτό είναι πολλά άρθρα. Τι ποσό μπορεί να πάρει η ομάδα, μάλλον. Τι ποσό μπορεί να πάρει. Mm. Και όλα αυτά τέλος πάντων που ο κόσμος δεν τα ξέρει. Νομίζω έχει γράψει κάτι στο παρελθόν ο Γιάννης Στατσάκης. Θα του πω να το ανασύρει από την Αθαλήνη. Το ξέρει. Ναι, ξέρει σίγουρα που το έχει. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στην ομάδα τώρα. Γιατί εδώ πέρα έρχονται καθηγισμούς ερωτήσεων στην ένωση σύνταξη. Έχουμε και εμείς εδώ μηνύματα πολλά και λέμε στους φίλους που τα παίρνουμε τα μηνύματα. Τα διαβάζουμε. Τα δικά σου μηνύματα τα διαβάστε μετά. Εντάξει. Μη φωνάζεις. Τι γίνεται με τα φιλικά, δηλαδή με την άντρε, ξέρουμε ημερομηνία καθόλου τι, πότε θα παίξει. Όχι, δεν έχει βγει κάτι. Νομίζω ότι τώρα αύριο. Αν θα γίνει κεντρικό, αν θα γίνει στο ΒΑΚ. Αύριο γυρίζουν από την άδεια. Ναι. Και φαντάζομαι θα τα βάλουν κάτω να δουν πώς και τι. Άλλη ομάδα θα έρθει τελικά. Λογικά δεν θα πρέπει να δουλέψεις λίγο πρώτα και μετά να κάνεις. Φαντάζομαι, ναι. Δηλαδή φαντάζομαι, να δουλέψεις λίγο ένα σύστημα, μια εβδομάδα ξέρω εγώ κάτι. Και μετά... Η άντρε έρχεται την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Ναι, το πετάμε αρχή 21. Α, πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Οπότε λογικά δεν θα κάνει αυτή 3-4 μέρες και μετά θα παίξει το φιλικό της. Ναι. Συν ότι μπορεί και εμείς να πάμε κάπου. Να έρθουμε μέχρι την Αθήνα να παίξουμε, ξέρω εγώ, ένα φιλικό. Λες, γιατί λέγανε θα μείνουμε κάτω. Ναι, θα μείνουμε κάτω, αλλά για να παίξουμε φιλικά με ποιον θα παίξουμε. Για ένα παιχνίδι δεν είναι τίποτα. Καλά, μην νομίζεις. Εντάξει, θα παίξει σε πόσο θα κατέβει. Ναι, κάτω παίζουν σούπερ λίγκ 2. Θα παίξει δύο φιλικά με την άλλη και αν κατέβει μια ομάδα, παίξει άλλα δύο φιλικά, εντάξει. Εντάξει, μπορεί να κατέβει κάποια άλλη ομάδα, αλλά για μένα είναι και πάρα πολύ απλό να πεταχθεί μέχρι την Κύπρο, παράδειγμα. Ένα αεροπλάνο να πάρει, να πα ή να αφήσει εδώ στην Αθήνα να παίξει. Όχι με τον Ατρόμητο. Να πα στην Κύπρο είναι. Τι παίζουμε τώρα. 20.000 είναι. Τσάρτερ και ξενοδοχείο. Τουλάχιστον. Εντάξει, νομίζω η ομάδα δεν κάνει τόσο δουλειά σε αυτά. Χρειάζεται να παίξουν. Δεν έχει καράβι να πα στην Κύπρο. Έχει. Αν το κόψαν το χειμωνιάτικο. Το καλοκαίρι το κόψαν. Είχε ξεκίνησε. Παλιά, ναι, τώρα. Όχι, ξεκίνησε φέτο. Έχει φέτο βάλει. Τώρα ακόμα λειτουργεί Νοέμβρη μήνα, ποιο πάει. Όχι, τώρα δεν έχει. Το μέχρι του Σεπτέμβρη ήταν. Να πάτε στην Κύπρο είναι ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρουμε λοιπόν αν θα πάει άλλη ομάδα ακόμα για προετοιμασία. Όχι, δεν έχουμε για την προετοιμασία τίποτα καινούριο. Ναι, ωραία. Και πού πήγαν διακοπές, πώς ξέρουμε, εκτός το Νέρα που πήγε στο. Το Λάρσον τον έχω δει να ανεβάζει από εδώ πέρα από Αθήνα πράγματα. Έτσι, αυτά τα καράτη, τα κουτσοπολίσκα θέλω. Αυτά από τα ράπο, από Roof Garden μπαράκια. Αν και νομίζω του Λάρσον είναι γυναίκα έγκυο. Οπότε δεν ξέρω ποια είναι. Του Ρουμισάη είναι σίγουρα. Καπιτικό καράτη. Ναι. Ποιος έχει τρελαθεί με το σκολιού μου ταρνί. Ποιος έχει τρελαθεί. Ο βοηθός προπονητή του Ντομπράσκα. Αυτό είναι. Είναι η μοναδική στιγμή που χαμογέλασε, λέει. Η μοναδική στιγμή που χαμογέλασε, ο βοηθός ήταν. Όταν έφαγε. Όταν έφαγε πρώτη φορά σκολιού μου ταρνί. Φίλε φαγητάρα, να τα λέμε αυτά. Να κάνουμε μια τέτοια διαφήμιση. Λοιπόν, αυτά με τον Όφη. Δεν είναι νέκρα η περίοδο γενικότερα. Εντάξει, δεν είναι πολύ νέκρα. Καθόλου νέκρα, τι είναι αυτό που λες. Εννοώ ρε παιδί μου το τι φαίνεται. Αυτό. Εκτός το ότι ήρθε ο αρχισκάουτερ, ο οποίος μακάρι να φέρει κανένα παίχτη. Γι' αυτό ήρθε, για να φέρει παίχτες. Μακάρι να φέρει παίχτες. Και μάλιστα διευκρινίστηκε ότι δεν είναι του Νταμπράουσκας επιλογή. Δηλαδή δεν είναι επιτελείο Νταμπράουσκας, είναι
επιλογή της ομάδας. Α, σημαντικό αυτό. Ναι. Άρα και να φύγει το πράσινο play-off. Ακριβώς. Μένες. Ή και να μείνει το πράσινο και να φύγει αυτός και αυτό γίνεται. Πάντως ναι. δεν είναι όπως το υπόλοιπο επιτελείο, είναι ξεχωριστά. Αυτό είναι η περίπτωση. Πλάκα, τι έργο είχε κάνει ο Μάρκο με τον Αλεξούδη στην ομάδα και αν είχαν φέρει κάποιον ποδοσφαιριστή, ξέρουμε. Δηλαδή να είναι προσωπική επιλογή, ρε παιδί μου. Δεν υπήρχε προσωπική επιλογή. Δεν υπήρχε επιλογή Μάρκο, ότι ξέρω εγώ, Καμάου είναι από μένα. Από μένα, γερασμένο. Θα έχει χτίσει βιογραφικό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο Αλεξούδη δεν νομίζω ότι ήταν τόσο πάνω στην ιεραρχία, α πούμε, αλλά και γενικά δεν έπαιζε το προσωπική εισήγηση. Ο Μάρκο έκανε εισηγήσει. Σε αποφάσει παίρνει σαμαράδε. Κοιτάξτε, θυμάστε έναν τύπο Σκοτσέζο τον, που είχε έρθει τον πρώτο Ήλ. Καιρό. Τον Ήλ, ο οποίο μετά έγινε προπονητή και σταμάτησε τη συνεργασία. Ναι, 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 αυτό ναι. Που έφερε τον. Το Βραζιάνο. Φιγκερέιδο. Το Φιγκερέιδο. Αυτό που τον έφερε. Αυτό τον χρεώθηκε. Δηλαδή είπαν ότι είναι μεταγραφή αυτού, ότι αυτό ο σκάουτερ έφερε το Φιγκερέιδο. Αυτό το είχαν χρεώσει τον Παπαναγή, νομίζω. Στον Παπαναγή, Περικλή. Στον Παπαναγή που ήταν βοηθό στη Λαμία, αυτό νομίζω ήταν. Αυτό τον είχε δει να παίξει, είχαν παίξει αντίπαλοι με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Μπράβο αυτό. Και σίγουρα είχε άποψη. Τώρα, εάν ρωτήθηκε ή αν αυτό ο ίδιο είπε, παιδιά, έχω δει έναν παίχτη και πάμε να τον δούμε. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει φέρει το σακόρ αυτό που λε. Κοίταξε, δεν έχει νόημα τώρα να κάτσουμε να χρεώσουμε. Για του κακού παίχτε δεν του χρεώνει κανεί. Δεν θα του μάθουν ποτέ. Και να το πούμε και απλά, μπορεί. Τι έργο κάναμε. Δεν πέρασε από ένα ζευγάρι μάτια ο κάθε παίχτης. Δηλαδή, ο Μάρκος είδε ένα παίχτη, τον είδανε και άλλοι δύο-τρεις. Αντίστοιχος και όλους τους υπόλοιπους. Οπότε, δηλαδή, τον Καμάο τον είδανε παραπάνω από δύο άνθρωποι και έφτασε στην ομάδα. Το θέλω να καταδείξω. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά παίρνει τι κριτήρια, ξέρω εγώ. Μπορεί να πάρει ένα ποδοσφαιριστή που είναι ο Γουάλι, να μου πει θεματοφύλακα, ναι. Ή ξέρω εγώ. Και το Γουάλι μπορώ να σου απαντήσω πιο εύκολα από το για τον Καμάο. Για παίζει το Γουάλι. Για το Γουάλι έχω την αίσθηση ότι είδανε την ηλικία του, ότι ήταν πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Και θεωρείς. Στα δεδομένα ταιριάζει. Στα δεδομένα που ναι, είχαμε τότε. Και σε αυτή τη λογική που έπαιζε όφι, τον πήρανε. Εντάξει, το ότι δεν έκανε τις εμφανίσεις που περιμέναμε, παρεμπιπτόντως δεν κάνει και μια κακή καριέρα. Δεν είναι ένας άχρηστος, ας πούμε. Δεν θέλω να πω κάποιον άλλο άχρηστο, αλλά μπορώ να πω ότι υπάρχει μια υποθεσία στην ομάδα που εγώ απορώ πραγματικά ποιο ένα κριτήριο πληρούσαν για το που τους πήραμε. Για του θεματοφύλακε είχε λόγο Λάπα. Ναι, είχε. Τον τελευταίο λόγο. Είχε, ναι. Όχι τον τελευταίο, είχε λόγο. Δεν ξέρω αν είχε τον τελευταίο. Ναι, γιατί τώρα να πάρει έναν θεματοφύλακα που δεν βγαίνει, επειδή δεν κάνει εξόδου, όπω είναι ο Στέβεν τώρα. Που δεν βγαίνει το παιδί, τι να κάνω τώρα. Και ο Μανδά είδε που βγαίνει. Και ο Μανδά τώρα. Φωνάζουν, κάτσε τέρμα, κάτσε κάτσε. Ο Μανδά όμω πρόκειται να δει. Έγινε και το ύψο που του δημιουργεί μια ανασφάλεια. Γιατί δεν είναι το, δεν έχει το ύψο 95. Το γνωρίζω. Το θεματοφύλακα δηλαδή δεν το λέει ψηλό. Έχει 30% αποτελεσματικότητα στα εξόδου νομίζω. Νομίζω ότι ναι. Μία στις τρεις βγάζει. Όλες οι άλλες είναι. Αλλά μην ξεχνάς, είναι 20 χρόνια θεματοφύλακα. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Δεν έχω παράπονο. Εγώ ξαναλέω, είπα από την αρχή ότι θέλω να κάνει λάθη και να μάθει το κασίδι του κεφάλι σε εμά. Δεν έχω πρόβλημα. Καταλήξαμε ότι είναι πολύ καλό θέμα. Ναι, μια χαρά είναι. Δεν λέμε απλά. Έχει αυτό το λεπτό. Είναι από το 5-0 του Βόλτο περσινό. Το οποίο δεν είναι κριτήριο. Δεν είναι. Τάξη. Κοντά στο τηλέφωνο μιλά. Κοντά μιλάω. Τώρα μιλάς κοντά. Τέλος πάντων. Και μιλά γρήγορα γιατί είσαι ένα λεπτό πάνω, Δεν λέω τίποτα άλλο. Κλείνω. Μην κλείνει, Μην μα στεναχωρεί τώρα. Κάνε μια αποφώνηση. Μα αφήνει έτσι απότομα. Να δείτε όλοι μου διάλ που είναι το καλύτερο του κόσμου. Τώρα σετάραμε το Antenna Plus να το δούμε. Δεν βλέπουμε διάλ. Μποϊκοτάρα. Όταν ήρθαμε και είχε τη μαύρη. Οθόνη εδώ υπολογιστή και προσπαθούμε να το φτιάξουμε και λέμε κάποιος έβλεπε μουντιάλ σαν αντένα. Κάποιος δεν έβλεπε μουντιάλ. Λοιπόν, ελπίζω να διαβάσετε μετά τα μηνύματα που δεν έχει διαβάσει κανένα. Αφού δεν μας έχεις αφήσει. Έχουμε διαβάσει. Δεν μας αφήσει. Κοίτα και στην τέτοια σύνταξη θα βρεις κανένα νέο και τα λέμε. Καλό βράδυ. Γεια. Ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Της Κρήτης στην Αθήνα. We'll be right back.
FM 97,5 Θύρα Κρήτης, και να διαβάσουμε τα μηνύματα γιατί τα έχουμε αμελήσει. Ναι. Μα φωνάζει, έφτασε σύνταξη το κοντρόλ, όλοι μαζί μας φωνάζουν. Μας κάνουν νοήματα. Ένας σκηνοθέτης, το κοντρόλ, όλοι. Έτσι. Οπότε ξεκινάω. Πού το από... πιο πάνω. Το πιο πάνω ήταν. Το πιο πάνω είναι το μόνο που διαβάσαμε. Το ναι. Τύρολο τραβάει ο νέος σκάουτερ. Ο Γιώργος λέει δεν παίρνετε μωρέ μηνύματα. Εντάξει τώρα τα έχουμε αφήσει λίγο. Και ο Νίκος από το Βύρονα ένα μήνυμα αναφέρεται. Προόδου και σιγουριά. Στην Αλφα το έχει γράψει πολλές φορές το όνομα του Νταμπράουσκας. Νταμπράουσκας, κόμμα. Τελείωσε μετά. Άσε τη γράφει. Να μάθει να το λέει. Όταν πάρει τηλέφωνο, να δούμε αν έχει μάθει να το λέει. Σωστό και αυτό. Εντάξει, έχει μια διακοπή, έχει ένα μήνα να δουλεύει πάνω σε αυτό. Γιατί να γράψει τώρα, να κάνει σε σκονάκι. Μπράβο, καταλάβες. Γιατί στη ροή του λόγου μπορεί να μην το έχει μάθει ακόμα. Βέβαια. Ναι, μα κοπεπέ κάνει σιγά. ο Μάνος λέει να διαβάζει τα μηνύματα όταν τα στέλνουμε, γιατί θα έρθουμε από εκεί. Όταν το πει το όνομα, θα το βάλω να πει μετά και κοράλι, πετροκόραλο και πετροκοραλάκι. Πριν πιει. Πριν πιει καμιά ρακή. Γιατί αμέσως μετά λέει ότι πάλι ο Νίκος θα το βήρωνε, δεν υπάρχει να πιούμε μία. Σε εμάς όφη εκτός αν εννοούμε μποτήλια. Αν το μία αναφέρεται. Σε μία μποτήλια, σε όχι μία σκέτη. Οπότε πριν πιει την μποτήλια. Ο Μανώσης από το Εγάλεο, καλησπέρα ομιλίτες, καλή ακρόαση. Όφη δεν πεθαίνει. Προφανώς. Εμάς πάει να μας πεθάνει. Εμάς πάει να πεθάνει. Καλησπέρα Μανώλη. Γεια σα, Ρεμάνι. Λοιπόν. Είναι στον Οφιτζή γραφτό να ζει τις συφορές του, να χαίρεται τις λύπες του, να κλαίει τις χαρές του. Βαριά θα έλεγα. Βιτόρε, πάρτε να την πείσουμε. Αυτό το πρέπει να το γράψει ακριβώς μετά τον γκολ του Ντουρμισάη. Και την κράτησε να μας θυμίσει σήμερα. Ναι, γιατί είναι όλη ουσία. Είναι. Δεν μου θυμίζει Παθαράκι πάντως. Είναι Σακόρ Ούλτρας. Είναι ο Σακόρ Ούλτρας. Παραδοσιακό νορβηγικό μαντινεδολόγιο. Ο Πάνος ρωτάει ποιος ήταν αυτός από την αίθουσα σύνταξης και ότι κάνει σωστές ερωτήσεις. Δεν αναγνωρίζει με τη μία αυτή φωνή. Ίσως είναι λίγο βραχνιασμένος βέβαια. Είναι... αυτός που λείπει από όλες συνεντεύξεις τύπου που έχει δώσει ο οποιοδήποτε της ομάδας μας. Είναι αυτός που λείπει. Είναι αυτός που θα έπρεπε να ήταν εκεί και δεν είναι ποτέ. Που ήταν μόνο μία φορά. Ήταν μία φορά. Όχι σε συνέντευξη, σε κουβέντα. Σε συνέντευξη τύπου με ερωτήσεις του Ριζούπολη. Α, ναι. Είχε στείλει. Είναι ναι. Ο μοναδικός που έχει ξελασπώσει το. Σε συνέντευξη τύπου. Που έχει τιμήσει την έννοια δημοσιογράφος και ερώτηση, ας πούμε. Ακριβώς. Ο Πάνος το ρωτούσε αυτό. Ο Μάνος μας ρωτάει αν ήταν ο οδηγός Νταλίκα στο παλικάρι. Απλά έχει λίγο βραχνιάσει. Είναι λοιπόν, της εποχής τώρα αυτά τα. Έμαθε τα παιδικά. Έμαθε και το λέει το προπονητή, οπότε το βγάζουμε στον αέρα. Καλησπέρα. Έχω να πω, παιδιά, ότι. Καλησπέρα. 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 Όπου με πετύχουν, με ρωτάνε για τον Νταμπράουσκα. Έτσι. Χρήστο, ήταν λες εσύ. Είσαι ο μοναδικός που δεν με ρώτησε. Για τον Νταμπράουσκα. Πολύ καλά. Καλά το έγραψες. Επίσης, μια χαρά. Ναι, εντάξει. Πάμε τώρα να μάθω το υπόλοιπο επιτελείο. Προσπαθώ να το μάθω σε 7-8 γλώσσες. Και θα σας το γράψω σε μήνυμα. Πώς μεταφράζεται τον Νταμπράουσκας. Δεν ξέρω. σημαίνει κάτι το όνομα. Η πονηρή μου σκέψη, έχω κάνει δύο πονηρές σκέψεις. Μία γιατί δεν έμαθα γιατί δεν παρευρέθηκε στη συνάντησή μας εσύ. Εντάξει, δικαιολογώ. Για ποιο λες, για ποιος θα τους δει. Ναι. Για τον Ντάρκο θέλω να πω. Εγώ δεν το έμαθα. Δεν ενημερώθηκα. Εγώ νομίζω ότι έσκυψες και εσύ να φτιάξεις την αλυσίδα αν κινήσει. Όχι, εμένα δεν μου βγαίνει η αλυσίδα, μου είναι μια χαρά. Όχι. Αυτό είναι ένα μήνυμα στήριξη στο παλιό Πασόκ που θυμίζει ότι είναι εδώ. Τι πας και θυμάσαι. Πώς λένε το σκάουτερ, το καινούριο. Σλαβόφ. Ή Σλάβοφ, τώρα δεν έχουμε απαιτήσει να μάθετε. Δεν θα μάθω εγώ μέσα. Είναι εκτός ύλης. Εγώ μια εβδομάδα, 15 μέρες το πολύ θα μου πάρει μετά. Είναι περιοριστικό. Κράτα δυνάμεις, γιατί άμα έρθουν και παίχτες θα έχεις και από εκεί θέμα. Ωραία, φίλε, πραγματικά. Πάντως, εγώ να σας πω κάτι. Εγώ διάβασα το βιογραφικό του και είδα ότι 4 γλώσσες, έτσι. Μπα και τον επήραμε για μεταφραστήρε. Κοίταξε, το ένα δεν είναι το άλλο. Ο σκάουτερ δεν είναι ποτέ στο γήπεδο. Ξέρω εγώ. Κανονικά. Ο σκάουτερ δεν είναι ποτέ στο γήπεδο. Δηλαδή, αν είναι κάθε Κυριακή με τη δική μας την ομάδα, πότε θα βλέπει τους άλλους. Δεν ξέρω, φίλε. Μπορεί να είναι σκάουτερ στο τοπικό. Άλογο μαλευζίου τηγανίτη. Εκτός εάν στη διακοπή. Κάτσε και κάνει ιδιαίτερα στον Ερμίδη και τον βοηθήσει λίγο. Εγώ πάντως είδα και τους υπόλοιπους, ας πούμε, που δεν πατήσανε ποτέ στο γήπεδο όπως παίχτες φέραμε. Οπότε, γιατί να μην το πάμε ανάποδα.
Τέλος πάντων, α δούμε. Εγώ βλέπω πάντως ότι κάτι κινείται. Εντάξει, δεν είναι, κάτι κινήθηκε. Διακοπές δεν έγινε άνθρωποι, αλλαγή, ναι. Δεν έγινε κάτι άλλο. Απλά τώρα έβαλε τον κόλλο Νέρα και ο Ντουρμισάη και μιλάμε χαλαρή και ωραία εδώ πέρα και λέμε για μποτίλιες. Καλά, ποιος το περίμενε τώρα, εντάξει. Πάντως, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, νωρίς το θυμηθήκατε να μου πείτε για τις ραγιές που πήρατε το Σάββατο. Έτσι, εντάξει, θα γκρινιάξει κιόλα. Τι σας είπα. Δευτέρα βράδυ δεν προλαβαίνει. Τι σας είπα, θα γκρινιάξει. Το είπατε εγκαίρο, βλέπω. Τι σας είπα, θα γκρινιάξει. Αυτό είναι. Γκρινιά είναι μια διαπίστωση. Φαντάσου τώρα πόσο. Φοβήθηκαν μην οδηγήσει με το ποδήλατο μετά. Πόση σημασία δίνει σε αυτά που γράφει με κάτι κακομίρδε εκεί πέρα που δεν προλαβα να το διαβάσει. Μάστερ Λάιν τώρα. Νίκο. Που ήταν, όχι, ήταν καρφίτσα μπρόκα, ήταν πάνω ψηλά. Ο δροσερό το είχε μπροκώσει και όχι καρφιτσώσει. Νίκο. Ναι, άμε. Θα κάτσει να ακούσει τα μηνύματα μαζί μα, τα υπόλοιπα που έχουν στείλει. Ό,τι θέλετε, βεβαίω. Ωραία. Για να συνεχίσει με του διακόπτε, γιατί είναι κάποια μηνύματα που έχουν έρθει από τι 8.30 ώρα και δεν έχουν πει τίποτα. Τι να βρω, το προλάβει εσύ να πει χαμό. Ένας άγνωστος με ένα περίεργο SDSS μας ρωτάει, μας λέει ότι η κοπέλια λίγο μπερδευτήκαμε με την φύγα της ΠΑΕ, να το ξεκαθαρίσουμε αν γίνεται. Όλοι μπερδευτήκαμε. Λοιπόν, είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι γιατί αλλάξαμε το σήμα και τι σχέση αυτό με τα τροφεία. Μπράβο. Ένα σκέλος αυτό. Αυτό νομίζω έχει να κάνει. Αυτό λοιπόν το είπε στη συνάντηση έτσι off the record ότι αλλάξαμε το σήμα για νομικούς λόγους και αυτό έχει σαν συνέπεια να χάσουμε και κάποια τροφεία που λόγω της παλιάς εταιρείας και σήματος θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε από παίχτες που φύγανε κατά καιρούς και δεν το κάναμε, τα θυσιάσαμε αυτά τα χρήματα για να πάμε παρακάτω, να έχουμε ένα αφημί καθαρό, ένα σήμα καθαρό και ούτω καθεξής. Αυτό είπε. Χρήστο, οι νομικοί λόγοι είναι, ξέρεις. Δεν ξέρω. Έτσι είπε, έτσι λέω. Μην αναλύσουμε τίποτα. Μην αναλύσουμε δεν αναλύουμε, απλά παραθέτουμε, έτσι. Ναι, αυτό υπόφηκες έτσι σε μια χαλαρή συζήτηση, έτσι δεν είναι μια επίσημη θέση προφανώς. Ναι ρε παιδί, αλλά δεν καταλαβαίνω τι υπονοούμε. Δηλαδή ότι ενώ είχαμε να λαμβάνουμε ότι θυσιάσαμε για κάποια πράγματα, έπρεπε να γίνει κάτι. Γιατί θα πληρώναμε πολλαπλάσια χρήματα από αυτά που είχαμε να λαμβάνουμε από κάποια τροφεία που εκκρεμούσαν. Αυτό υπόφηκε. Από εκεί και πέρα τα τροφεία γενικότερα σαν διαδικασία είναι ότι αν ένα παιδί από την Ακαδημία σου πάει σε μια άλλη ομάδα, δικαιούσε να αποζημιωθεί εισαγωγικά και την εκπαίδευση των ετών που το είχε. Αν το είχε 10 χρόνια, παίρνει ένα καλό ποσό. Αν το είχε 3 χρόνια μόνο, λιγότερο. Και ούτω καθεξής. Εγώ αυτό το κομμάτι το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι αυτό που λέει για νομικούς λόγους αλλάξαμε. Ναι, είναι πολύ απλό. Αν χρωστά σε έναν παίχτη, παραδείγματος χάρη, και ισχυρίζει ότι δεν είσαι αυτή η εταιρεία που το χρωστάει, δεν μπορεί μετά να πα να ζητά τροφή από. Τα κέρδη τη εταιρεία προηγούμενη που χρωστάει αλλού. Γιατί δεν είσαι αυτή η εταιρεία, είσαι μια άλλη. Οι οποίοι συνδέονται τέλος πάντων με τα παλιά. Με το παρελθόν. Ναι, εντάξει. Ναι. Συνεχίζω. Συνεχίζω τα μηνύματα. Ο Μάνος λέει να βάλουμε κανένα τραγουδάκι μετά. Ναι, καλά, τώρα περιμένει. Τώρα που πήρε το τηλέφωνο, περιμένει τραγούδι. Τώρα το ζήτησε, έχει παίξει ήδη. Και όχι, το έχει ζητήσει μετά τη 9 και 7, είναι προλαβαίνει. Α, εντάξει. Και εδώ τώρα, εντάξει, μια μαντινάδα θα σας πω, κάτι να σας προτείνω. Διώξετε τον Νταμπράουσκας και φέρετε το Σίμω. Δεν ξέρω γιατί το Σίμω τον έχετε πάρει από κακό μάτι πολύ. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Κρατάμε ότι είδαμε μπαλάρα. Ωραία. Αλλά θυσιάζω την μπάλα που είδα. Την ευχαριστήθηκα τότε με το Σίμω. Την μπάλα που είδα. Αλλά δεν άντεχα αυτές τις δηλώσεις μετά στα τέλος του αγώνα. Δεν άντεχα. Είδαμε και σε κάποια παιχνίδια με τον Όμπλια. Εντάξει. Ναι, πολύ λιγότερα και αποσπασματικά. Και λιγότερο καλή μπάλα. Και με καλύτερο ρόστερ. Προφανώς. Όχι, έχει σημασία. Αλλιώς είναι να βάζει εμάς τους τρεις να κάνουμε κόλπα και αλλιώς να βάζει τρεις κανονικούς. Ο Σίμος έκανε μια καλή ομάδα με ρόστερ πολύ υποδέστερο από αυτό που έχουμε τώρα. Έτσι, μιλάμε τώρα. Έχει κι άλλα μηνύματα να τελειώσει και μετά να πω. Ναι, ναι. Να πω μόνο για το Σίμο αφού κολλάει τώρα, ότι έδωσε και μια συνέντευξη, δεν ξέρω αν την είδατε. Ναι, κάτι. Στο Sport FM. Ναι, και ήταν η πρώτη φορά που ο Γιώργος Σίμος, ο οποίος νομίζω δεν λέει ούτε βλάκα κάποιον, που υπονόησε ότι υπήρχαν κάποιοι εγωισμοί στην ομάδα. Που την κρατήσανε πίσω. Και είπε ότι όταν όσο δουλεύαμε με το εμείς πήγαμε καλά, μετά που μπήκαν εγωισμοί και το εγώ στη μέση, κάπου χάλασε η μαγιά. Η ιστορία του OFF θα γίνει σαν τα αμερικάνικα αρχεία του FBI. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα μάθουμε τι έχει γίνει, ξέρω. X-Files. Ναι, ναι, πώς δικαιολογούνται όλα αυτά. Πάντως, ναι, για Σίμος ήταν μεγάλη σπόντα αυτό, να ξέρετε. Ξεσπάθωσε. Σε level Σίμου ήταν μεγάλη σπόντα. Και ηρέμησα. Ναι. Δηλαδή εδώ και 1,5 χρόνια έκανε πρόβα. Εγώ βέβαια με πήρε λιγότερο χρόνο για να πω τον Νταμπράουσκας, έτσι. Κοίτα, ο Σίμος, ο Σίμος 1,5 χρόνο προσπαθεί, κάνει πρόβες. Δεν κάνει πρόβες, όχι. Δεν είναι κομπλεξικός κάτι νόμο ο Σίμος. Θέλω να σου πω, φαντάσου τι συνέβαινε εκεί πέρα. Ίσα-ίσα που έκανε, είχε μια πάρα πολύ καλή στάση, γιατί δεν βγήκε όταν η ομάδα κινδύνευε και αυτά, να αρχίσει να λέει που δεν μου πήραν επιθετικό, που αυτοί φταίνε. Όχι, κύριος, που έτσι, δεν ενόχλησε ποτέ. Ο άνθρωπος κάλυψε μια κατάσταση. Ακριβώς.
Έτσι, δηλαδή για μένα ο Σίμος δεν στηρίχθηκε. Οπότε... Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να είναι το εξεταστήριο θύμα. Ναι, εντάξει, το θέμα είναι να βρεις τον τρόπο να μην φτάνεις στην ανάγκη να βρεις εξεταστήριο θύμα. Εντάξει, απλά φέτος βρεθήκανε πολλά. Και ο Νόμπλιας που εξωτερήκευσε το πρόβλημα το έκανε πότε, όταν ήθελε να προφυλάξει. Έχω μια διαφωνία ότι δεν μιλάμε για θύματα φέτος. Ο Σίμος μπορεί να θεωρηθεί εξεταστήριο θύμα. Όλοι οι υπόλοιποι, εγώ δεν βλέπω ότι μπορεί να θεωρηθούν εξεταστήρια θύματα. Είχαν ευθύνη και υπογραφή. Συμφωνώ μαζί σου. Αποδόθηκαν τέλος πάντων εκεί που έπρεπε οι ευθύνες. Και σωστά. Λοιπόν, να διαβάσω το τελευταίο μήνυμα. Μα αν δεν είναι το τελευταίο. Okay. Έχουμε και από εδώ μηνύματα. Ο Μανώσο ζητάει να μας πει ξανά ο Νίκος όλο το επιτελείο της ομάδας. Και ποιο είναι το μικρό όνομα του Νταμπράουσκας? Είναι εύκολο. Πώς το λένε σύμπρο? Βάλντας. 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 Εντάξει, εύκολο. Είναι κοντά στο Βλάκας. Δεν υιοθετούμε. Δεν είσαι Σίμος. Αλλά τον θεωρώ πανέξυπνο. Το βλέπω στο βλέμμα του. Δεν ξέρω. Δηλαδή αυτός ο τύπος δεν. Είμαι φυσιογνωμιστής. Γι' αυτό βγαίνει στην Τατιάνα Στεφανίδου. Κάτι δολοφόνου και λέει. Εγώ πάντως νομίζω ότι αυτό το παλικάρι πάει καλά. Δεν ξέρω γιατί. Μακάρι. Πρώτα απ' όλα μακάρι. Μακάρι. Και επειδή είσαι φυσιογνωμιστή, θέλω να μου εγκρίνει την πληρότητα του προπονητικού ρόστερ που έχουμε δύο φάτσε αντίθετε. Δηλαδή έχουμε τον Νταμπράουσκα. Επιστήμονα τεχνοκράτη. Μπράβο, με τα γυαλάκια του έτσι αυτά μαζεμένο σινιέ. Και έχει και από πίσω τη δουλάπα των. Δεν έχω ιδέα πως είναι το όνομά του, δεν τολμάω καν να το προφέρω. Ναι, αυτόν τον φοβερό τύπο που πρόλαβε και πήρε και κίτρινη έτσι, κάρτα. Εγώ δεν προλαβαίνω, τον καμαρώσαμε όλοι να παίρνει κίτρινη κάρτα και να βάζει κάποια πράγματα σήμερα τάξη. Ναι, πρώτα σφίξουμε το χέρι και την ώρα. Δηλαδή, MVP έπρεπε να είχε βγει αυτός. Με το λεβαδιακό, για όσο δεν το είδατε, σε μια φάση όχι ιδιαίτερα σημαντική, σηκώθηκε πάνω και φώνασε και πήρε μια κίτρινη κάρτα. Και ήταν νομίζω έτσι ένα μήνυμα προς τη διαιτησία του παιχνιδιού. Ότι είμαστε εδώ. Επιτέλους, παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι ο ρεπόρτης που έπαιζε προς τον πάγκο μας θα τρόμαξε. Δεν έχει ξαναδεί να σηκώνει το πάγκο μας για διαμαρτυρία. Ήταν πρωτοφανές. Επιτέλους, ρε παιδιά, γίνε σκύλος μιλάω. Να πούμε και του Γιάννη το μήνυμα. Να χαιρετήσουμε τον Γιάννη τον Κρασά. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Έχει στείλει και μας καλησπερίζει και έχει μια πολύ καλή ιδέα. Και λέει, αφού ο Λευτέρης που εκπροσώπησε το σύνδεσμο στους Αθηναίους, μάλλον ομιλητές, στη συνάντηση με τον Μπούση, αν μήπως να βγει κάποια στιγμή να πει δύο κουβεντούλες. Ναι, δεν το είχαμε σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια. Με τα χαρά και τη μία έχουμε την πολυτέλεια, νομίζω, αυτές τις εβδομάδες που έρχονται, που έχει διακοπή, που δεν είναι. Και εκτός αυτού δεν είπα, υπάρχει έτσι ελευθερία του λόγου. Δηλαδή μπορούμε να πούμε πράγματα τα οποία υπόθηκαν. Έτσι δεν είναι κάτι μυστικό. Μα δεν, αφού είπαμε για κάτι κουτσουβαλιά βγήκαν. Είπαμε για κάτι κουτσουβαλιά για τη γειτονιά. Αυτά λέει, είναι τελείως διαφορετικό το τι βγαίνει από το τι υπόθηκε πραγματικά. Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι δεν υπόθηκε ποτέ ούτε και στους δημοσιογράφους που ήταν εκεί πέρα, ούτε και στους οργανωμένους ότι εδώ σας τα λέμε, αλλά δεν θα βγείτε από εδώ να τα πείτε. Όχι, δεν είναι κάτι μυστικό. Το αντίθετο, τους τα είπανε για να τα πούνε. Και όσο είναι και off the record και όχι για να κάνουν. Επιτέλους, παιδιά, εξωστρέφεια. Αυτό είναι ζητούμενο. Όχι, εξωστρέφεια και κατά τη γνώμη μου. Είναι μια αρχή. Μια αρχή, ναι, ο Μπούσης απάντησε στα περισσότερα θέματα που θα το ρωτούσε κάποιος ο μέσος οπαδός του Όφη. Δηλαδή, υπήρχαν και άλλα πολλά, έτσι. Δεν ήταν δυνατόν να τα πούν όλα, να τα καλύψουν, αλλά ας πούμε για το γήπεδο μας είπε κάποια πράγματα. Καταλάβαμε πού βρισκόμαστε. Ρωτήθηκε για το γήπεδο, γιατί εγώ νόμιζα ότι του είχε έτσι από μόνο του, ας πούμε. Έτσι. Αυτή την εντύπωση μου δώσε. Για το γήπεδο πρώτα απ' όλα το είπε και ήταν ο λόγος που μαζευτήκανε το Βαρδινογιάννη. Οπότε είχε λόγο να το πει. Αλλά έγιναν και κάποιες ερωτήσεις ότι τι φταίει για το γεντικουλέ, ας πούμε, και μάλλον κολλάει η μελέτη. Και εξήγησε ο άνθρωπος ότι είναι δύσκολο να πάμε στο νεκροταφείο των Αρμενίων τελικά. Θα είναι μεγάλο πρόβλημα και επίσης για μένα η πιο σοβαρή του απάντηση είναι ότι δεν θέλω να φτιάξω κάτι που σε 5 χρόνια δεν θα μου αρκεί. Να κάνω μια ερώτηση. Ένα γήπεδο, ας πούμε, 12.000 θέσεων ευρωπαϊκή να γίνει 20, γιατί αν κατάλαβα σωστά κάτι τέτοιο. Πόσο θα μπορούσε να κοστολογηθεί, ρε παιδιά, αυτό. Κοίταξε να δει τα μάρμαρα υπολόγιση. Τι ρωτάτε, Νίκο. Με τρέχον τιμή. Με τις τωρινές τιμές. Ναι. Δεν ξέρω για τα υδραυλικά, θα δούμε. Καθένα θα πει κάτι. Έχω μάκρυ. Ξέρω, θα κάνουμε κάτι καλό. Εντάξει, θα του κάνουμε μια καλύτερη τιμή, θα τα βοηθήσουμε όλοι όσο μπορούμε, ο καθένας από τη μετερίζει του. Αλλά δεν κατάλαβα εγώ ότι είπε ότι θα κάνω 12 και μετά 20.000. Εγώ κατάλαβα ότι είπε ότι στο γιατί κουλέ το ψάξαμε, βγαίνει ένα γήπεδο που αν βγει θα είναι για κατηγορία 4 με πολλή δυσκολία μέχρι 8.000 και αυτό εμένα δεν με καλύπτει. Σου λέει, δηλαδή να κάνω όλη την ταλαιπωρία, να πληρώσω, να κάνω για να φτιάξω ένα γήπεδο που σε 1, 2, 3, 5 χρόνια μπορεί πάλι να με καλύπτει. Γιατί θεωρητικά έχει όραμα, θέλω καλύτερα να πάω να βρω ένα αυτό. Εγώ, όπως εξέλαβα τις δηλώσεις του Μπούση, είναι πρώτον ότι εγώ μένω και ενδιαφέρομαι για την εξέλιξη. Και δεύτερον,
ήταν ένα ξεκάθαρο, έτσι, μια σπόντα για μένα προς την περιφέρεια, ότι κοίταξε να δεις, εκλογές έρχονται. Πάρε ό,τι μπορείς. Όχι, όχι, πάρε ό,τι μπορείς. Έλα να μου προτείνεις κανένα οικόπεδο εδώ στη... Μα δεν είναι μόνο αυτό. Στο Ηράκλειο, να δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, η περιφέρεια εδώ στη Φιλαδέλφεια πώς έδωσε το Μελισσανίδη. Έδωσε 20 εκατομμύρια, ήταν το έργο της υπογειοποίησης. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ότι ο Μελισσανίδης έχτισε εκεί που ήταν το γήπεδο. Εδώ εμείς μιλάμε για μια φάση περίπου σαν του Παναθηναϊκού. Τύπου έχω τηλεοφόρο, σας τη δίνω και δώστε μου ένα ωραίο οικόπεδο πιο μεγάλο για να κάνω τη δουλειά μου. Αυτό περίπου είπε ο Μπούσης. Αυτό που θέλανε να πούνε να κάνουμε στο αεροδρόμιο, τη διπλή ανάπλαση, αλλά καταλάβαμε όλοι το αεροδρόμιο θα είναι έτοιμο. Ναι, δεκαετίες θα μας πάρει. Δεν ξέρω αν τα παιδιά μου, ας πούμε, θα είναι, τι ηλικία θα βρίσκονται όταν θα το δουν αυτό το αεροδρόμιο. Οπότε αργεί πάρα πολύ αυτό. Εγώ πάντως έχω την εντύπωση και επιμένω πάνω σε αυτό ότι έκανε αναφορά για 12.000 και όταν θα φτάσουμε σε σημείο να γεμίσουμε το 12, τότε θα έχει προοπτική προέκταση του γηπέδου. Να φτάσει μέχρι τις 20. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δηλαδή από τα συμφραζόμενα και σίγουρα κάπου το έχω διαβάσει, δεν το λέω δηλαδή για να το πω, ή μοναχός μου αποκλείεται. Κάπου το διάβασα. Να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα να μήνυματα. Άλλο ένα μήνυμα από το Στέλιο. Sorry. Πριν πίσω μήνυμα του Στέλιο, να τελειώσουμε το Γιάννη. Ναι, το... Ο Γιάννης ενημερώνει ότι ο τύπος που είχε ασχοληθεί με την Καλλιθέα παίζει να έχει και ιταλική ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας. Ωραίος. Και σίγουρα έχει λέει και στο. Λουξεμβούργο. Στο Αμερικάνικο νομίζω. Α, νόμιζα, εντάξει. Φοβήθηκα ότι είχε στο Λουξεμβούργο και με αντιπροσωπεί με μπανάνες. Τι θυμίζει. Κάτι μου θυμίζει. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Πώς το σκέφτηκε. Πώς το μυαλό του Χρήστο έτσι. Πώς το λέγεται. Πάντως το να έχεις στις μικρές κατηγορίες Ιταλίας, μικρές κατηγορίες Ελλάδας και ένα καλό λογαριασμό στην Ταϊλάνδη, έτσι σε κάνει έτσι ωραία. Είναι μια... Καλό μαγαζάκι. Τα στόπερ του Όφι Ράπεταρ δεν πηδήξανε καθόλου στις έντες. Να τα. Έκατσε και είδες σκάουτινγκ Όφι Ράπεταρ. Όχι, έκατσα και είδα τώρα τις φάσεις. Α. Γιατί ο δροσερός με πονήρεψε να πούμε. Είδα το Βουό και έβγαλε μια πάρα πολύ ωραίο γκολ. Πραγματικά δηλαδή ο τύπος κίνηση, εντάξει, οκ. Okay. Θεωρώ δηλαδή ότι θα έπαιζε φέτος με τα χάλια που είχαμε και πέρσι δηλαδή. Με τον Καστάνιος ας πούμε. Όταν τον είχαμε τον βρίζαμε όμως. Πάντα. Ποτέ, το βουό ποτέ. Όχι βρίζαμε, ενώ το θεωρούσαμε ακατάλληλο για τον άλλο. Ο Φιτζής είναι μετάχρηστος των προφήτης, είναι δεδομένο. Γι' αυτό όλοι οπαδί. Εντάξει, εμείς είμαστε ένα παραπάνω, ρε παιδί. Αυτοκριτική σκληρή σήμερα, για ποιο λόγο δεν καταλαβαίνω. Τι. Σκληρή αυτοκριτική σήμερα, φοβερό. Αφού είμαστε ήρεμοι, ρε φίλε. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει συνέστημα. Μην μας βγουν ξινά τα πολλά γέλια μόνο να μαζευτούμε λίγο, γιατί. Τέσσερις εβδομάδες. Για όνομα του Θεού. Ο Χριστός η Παναγία, δηλαδή. Όχι, θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Εγώ περιμένω λοιπόν. Ας αφήσουμε τον Όφη Ράπετα απ' έξω. Πάντως δεν μ' αρέσαν τα στόπερ. Είχαν πάθει. Του Όφη Ράπετα τώρα λες. Δεν στα δικά μας που τι κάνουν. Και άστα τα μοιρά μα. Δεν στα δικά μας που γαζώνουν. Πα και βλέπει τα ξένα. Που φεύγουν τα τάκη. Λοιπόν, εγώ νομίζω. Θα κρίνουμε την ομάδα τώρα γιατί η ίδια θα παίξει με τον δρόμο του, έτσι δεν είναι. Εντάξει, ελπίζουμε και ότι θα έχουμε τον Νέιρα, θα έχουμε τον Ντοράλ, θα έχουμε τον Μπιφουμά. Εννοώ. Μην με αγχώνει, θα παίξουν οι ίδιοι. Ο Μπιφουμά για μένα είναι παιχταρά. Εγώ σα το έχω πει εξ αρχή. Ναι, το θέμα είναι να είναι παιχταρά για παραπάνω από ένα τέταρτο. Δεν ξέρω, αυτό το. Να σου πω, άλλοι είναι ειδικοί. Εγώ ξέρω, βλέπω ότι παίζει μπάλα. Έτσι. Δηλαδή έκανε δύο πάσει ο τύπο. Αυτό όμω είναι σε 10 λεπτά, δεν τον είδαμε. Μπράβο. Να βλέπει την ομάδα και να παρακαλά. Αχ, δεν θα έρθει το 75 να μπει μέσα από το θυμά. Δεν θα έρθει το 75, θα σα δείξω. Καθίστε να μπει ο Νέιρα, καθίστε. Εκεί φτάσαμε. Αλλά φαντάσου τώρα ποιο είναι το επίπεδο που μπορεί και γυρίζει με δύο παίχτε ένα παιχνίδι σε 10 λεπτά που σου βγάζει την Παναγία. Ποιο ο Λεβαδιακό, α πούμε. Ο Λεβαδιακό των χιλίων προβλημάτων και η τελευταία ομάδα. Να πούμε ακριβώ ποιο κερδίσαμε, να έχουμε εικόνα. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Παρένθεση, ο Στέλιος λέει κάτι ωραίο, να πούμε και για τον πανηγυρισμό του Πουρσανίδη στα δύο γκολ με τον Λεβαδιακό που δείχνει το κλίμα. Λοιπόν, ούτε και εγώ δεν το πανηγυρίζω. Ο Πουρσανίδη γενικά κάθεται φυσούνα. Δεν ξέρω αν τον έχετε προσέξει. Κάθε φυσούνα. Κάθε φυσούνα. Οπότε είναι αυτό που πετάγεται στα γκολ, α πούμε, που βγήκε έτσι. Ναι. Του βγήκε λίγο παραπάνω. Και πώ ήταν, δηλαδή, τόσο ψιώδη, δηλαδή τι. Για Πουρσανίδη πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέμε σε κατηγορία σήμου. Τώρα σε level Πουρσανίδη ήταν πολύ έντονο ο πανηγυρισμό. Οπότε να τον αναζητήσουμε, να τον δούμε, έτσι. Ναι, φαίνεται, μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Να κάνω ένα stop καρέ. Σε ποιο, κυρίως στο δεύτερο. Στο βιντεάκι της ομάδας ή στο βιντεάκι δεν των φάσεων. Έχω δει πολλές φορές τα γκολ, δεν βλέπω συχνά αυτά τα πράγματα. Κατά το πώς, δεν θυμάμαι που τα έχω δει. Είδα όσες φορές μπορούσα τα γκολ.
Εγώ, μα, αν είναι στο δεύτερο γκολ, εγώ δεν τον έχω προσέξει. Γιατί στο δεύτερο γκολ πάντα κοιτάω την μπάλα, μήπως βγει έξω. Μήπως πάει πάνω από το δοκάρι. Δηλαδή έτσι, πως πάει το δεύτερο. Το γκολ του Ντουρμισάη λίγο και ανηφορίζει. Πέρασε λίγο η ζωή του μπροστά σου όσο πήγαινε η μπάλα μέσα. Πραγματικά. Τον εφάγατε τον Ντουρμι, τον εφάγατε. Και το έγραψα κιόλα. Παρακαλώ που δεν ήταν ένα μέτρο πίσω. Ότι ο Νέιρα κάνει κεφαλιά και προλάει κάτω από τα πόδια τα ολνού με το τέρμα δεξιά και αριστερά ορθανικτό. Ναι, να πούμε ότι του Νέιρα είναι λίγο πιο δύσκολη φάση. Ο οποίο τρέμουν τα πόδια του, τα χέρια του όλα που το πήγε στην κορφή και δεν το χάσε. Ντροπή σα, ρε. Εντάξει, τώρα το έβαλε, τελείωσε. Αφήστε το κοπέλι. Εξομολόγηση τη νιώσαμε, λέει, δεν λέμε τίποτα. Και άλλα μηνύματα έχουν έρθει. Και άλλο μήνυμα που ρωτάει το γήπεδο του Ραστέχνη στο παλιό Καρφούρ. Σε τι έκταση βρίσκεται. Τώρα. Ποιο είναι, του Ραστέχνη. Το Ραστέχνη είναι, να πω το πόσο ακριβώς έκταση δεν ξέρω. Είναι ένα γήπεδο, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Το οποίο δεν έχει παραπάνω έκταση. Έχει τριγύρω άλλη έκταση. Ένα μικρό χώρο αποβιτηρίων, αυτά. Και μετά είναι άμμο. Δηλαδή, δεν, έχουμε, δεν ξέρω να χτίσουμε προς τα εκεί. Στην άμμο παλάτια δεν πρέπει. Ναι, είναι λίγο επίφοβο. Έτσι. Λοιπόν, Χρήστο, κλείνοντας, πριν σας καληνυχτίσω, είδες την ώρα και κατάλαβες. Είχα στο site ένα διαγωνισμό, ρε παιδί μου, μάλλον ένα γκάλο που δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι, και να βγάλεις κάποια συνθήματα να ψηφίσει ο κόσμος. Ποιο είναι το καλύτερο σύνθημα? Συγγνώμη, στο site που λέει ανάψαμε φωτιά, θα βάλουμε διαγωνισμό για άλλο σύνθημα. Ρε φίλε, δεν θα είναι διαχρονικό αυτό. Αυτό. Για καινούργια συνθήματα μιλάς, Νίκο, ή για, για τα καινούργια τώρα. Θέλουμε για τα παλιά. Για οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Άσχετο το τι. Τύπου φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, θα έρθουν καινούργια συνθήματα. Τι λανσάρισε εσύ και τι πρεσβεύει. Αυτό είναι άσχετο. Ξέρουμε το δικό σου. Το δεύτερο ποιο είναι, α πούμε. Μπορείς. Μια που το θέτει έτσι. Και αυτό θα ήταν πιο ωραίο να το κάνει η ΠΑΕ με κάποιο τρόπο. Κάπως. Α, η ΠΑΕ μπορεί να παραδειγματιστεί από εσά. Το βουντού βουντού δεν το συζητάμε. Όχι. Α, ή το ρίσα στο αλκοόλ αυτό. Παιδαγωγικό. Είναι αυτό που λέγαμε τραγουδάνε οι ακαδημίες στο θύρα 6. Αυτά. Α, ή το ρίσα στο αλκοόλ. Τα φέρανε το ρεύμα, του μάθαμε δύο πράγματα και πήγανε πίσω. Λοιπόν, είδε πόσα έπονται του ανάψαμε φωτιά. Εντάξει, τώρα και το ανάψαμε φωτιά, ρε παιδί μου. Έχει να τους πεις και κάτι για την παράβοση, την κριτική αυτή κτλ. Τώρα, κάποια άλλα δεν ξέρω. Ότι πρέπει να είναι από 15 και πάνω να τους μιλήσεις λίγο. 14, δεν ξέρω. Σίγουρα. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Και ένα ακόμα μήνυμα έχουμε, μια και είσαι ακόμα στη θέση σου. Αμέ. Όποιος περιμένει γήπεδο με 2 και 3.000 ανθρώπους προσέλευση, δύσκολο το. Τρεις τελείες μετά, παίρνει κάτι καλό και δεν μας δίνει. Ο Αμερικάνος θα το σινιάρει λίγο το μαγαζί, θα το βάλει στο εξοικονομώ και το καλοκαίρι θα το σπρώξει. Δεν είναι βλάκας να κάθεται να χάνει 1-2 μίλια το χρόνο. Έχει κουβέντα τώρα αυτό, αλλά δεν έχουμε και πολύ χρόνο το συζητήσουμε. Εμένα πάντως, συγγνώμη, ο Αμερικάνος δεν χάνει. Εμείς χάνουμε που σκεφτόμαστε έτσι, νομίζω. Μέχρι τώρα, εγώ πιστεύω ότι έχει χάσει οικονομικά, νομίζω. Νομίζω έχει βάλει λεφτά, έχει επενδύσει. Νομίζω ότι δεν έχει πάρει τα λεφτά του πίσω, ναι, ακόμα. Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Δεν έχει κάνει απόσβεση. Νίκο, πρέπει να κλείσουμε. Όχι, κάτι πολύ γρήγορα. Έχουμε ξεχάσει κάτι. Το ότι ο Μπούσης έγινε γνωστό όνομα μέσω του Όφη. Και αυτό δεν εξαργυρώνεται. Εντάξει, βάλτε τα λοιπόν σε μια πλάστη. Σε εμάς εδώ, στους μικρομεσαίους. Στους μικρομεσαίους, εμάς εδώ. Όλοι οι άλλοι πλούσιοι της Ελλάδας το ξέρανε. Δεν ξέρω. Πλούσιοι, δεν είναι. Εμείς οι μικρομεσαίοι τώρα το μάθαμε, ναι, χαίρομαι πολύ. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω οι μεγάλο. Δεν ξέρω πώς έχει σημασία. Δεν ξέρω, πραγματικά. Λοιπόν, παιδιά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε διακοπή και τα λέμε πάλι σε λίγο. Έχουμε ένα ακόμα. Από την αίθουσα σύνταξη έχει αυτό το μήνυμα και λέει: πρέπει να πούμε ότι ένα καινούριο γήπεδο φέρνει κόσμο σε μια ομάδα, δημιουργεί νέους φιλάθλους, δημιουργεί νέους οπαδούς. Να θυμηθούμε πόσο κόσμο είχε το Πακρίτη όταν έπαιζε Όφη και Οργοτέλη σε αυτό. Πάντα ένα καινούριο γήπεδο φέρνει καινούριο κόσμο. Το βλέπουμε και με την ΑΕΚ αυτό, που είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα και πόσο έχει. Εγώ
βλέποντας, ας πούμε, την ΑΕΚ και στο ΑΕΚ όφη που είχα πάει εκεί στη γειτονιά, είδα και ανθρώπους οι οποίοι πριν είχαν πολλά χρόνια να πάνε στο γήπεδο και να τους επανενεργοποίησε το καινούργιο τους γήπεδο και να τους έφερε ξανά κοντά. Μεγάλους σε ηλικία με τα εγγονάκια τους και τα λοιπά, τα οποία εμφανώς δεν είχαν ξαναπάει ποτέ στο γήπεδο. Οπότε, ναι, φέρνει κόσμο. Επίσης, μια καλή γηπεδική εμπειρία φέρνει κόσμο. Δηλαδή, θα είναι πολύ πιο εύκολο να πας στην οικογένειά σου, να πας στους φίλους σου, να το δεις σε μια. Πώς πας στο θέατρο, πώς πας στο σινεμά, να το βρεις σε μια έξοδο. Κατά κάποιο τρόπο. Πώς έλεγα όταν εγώ την είμαι και πώς μετά πήγα πρώτη φορά στο γήπεδο. Έτσι, εδραιώνεται μετά. Εντάξει, ναι. Σίγουρα. Και δυστυχώς η νέα τα πιτσιρίκια τώρα, αυτή την αεροτελεστία του γηπέδου που είχαμε εμείς στο μυαλό μας, που πηγαίναμε από νωρίς να φάμε κάτι, να μυρίσουμε εκεί τα διάφορα, τα γύρω-γύρω, δεν τα έχουν στο μυαλό τους. Έχουν συνηθίσει σε άλλους ρυθμούς, άλλα πράγματα. Οπότε θέλει το γήπεδο να σου δημιουργήσει ξανά την ατμόσφαιρα που την έχουμε χάσει, ας πούμε. Να πω με την ευκαιρία του γηπέδου ότι μου διευκρινίσαν εδώ πέρα, είχα ένα μήνυμα ότι το γήπεδο του Carrefour ανοίγει δεν ανοίγει στο Ερασιτέχνη, το μισθώνει ο Ερασιτέχνη από το Taipei. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα. Να πω, Χρήστο, ότι αντί να ανοίξει το μικρόφωνο το δικό μου προηγουμένως, είχα ανοίξει το. Μονολογούσα. Παναγιώτη και το τέχνη και μίλαγε μόνο. Εγώ μίλαγα κάπου από το βάθος, δεν ξέρω αν ακουγόμουν. Μπα περιπτώσει, τα βρήκαμε. Ωραία. Οπότε ναι, αυτό ότι υπάρχει δυσκολία με το. Στο Carrefour είναι μικρός ο χώρος και είναι και το Ταϊπέδο χώρος. Οπότε είναι δύσκολο να ασχοληθούμε. Και άρα να ζητούμε μια έκταση που να ανοίξει στο Δήμο, να ανοίξει στην περιφέρεια, κάπου μέσα στην πόλη ιδανικά. Αυτό είπε ο Μπούσης. Κοίταξε, εδώ βέβαια βλέπουμε το παράδειγμα της ΑΕΚ που είπαμε, έγινε στο χώρο που υπήρχε πάλι το γήπεδο της ΑΕΚ, ας πούμε. Ακριβώς. Αλλά έχει για μένα και μεγάλη σημασία ένα γήπεδο το οποίο θα είναι εύκολα προσβάσιμο με τα πόδια, να γίνει έτσι πέρασμα. Γιατί αν θέλει να βγάλει λεφτά το γήπεδο, δεν θα τα βγάλει από τη μία Κυριακή κάθε 15 μέρες. Θα τα βγάλει έχοντας σαν το καφέ του, το μουσείο του, το οτιδήποτε, ναι. Ώστε να είναι ένα πέρασμα, να μπορεί να το κάνουμε στέκημα, να πηγαίνουμε, να καθόμαστε κτλ. Αυτό θα προϋποθέτει κάτι μέσα στην πόλη, όπως είπες, ή πολύ κοντά στην πόλη. Ή τέλος πάντων, ναι, να μην είναι, ας πούμε, εκεί που είναι το Βαρδινογιάννη τώρα, δεν είναι ακριβώς ένα στέκι που μπορεί να γίνει. Υπάρχουν διάφοροι χώροι. Νομίζω ότι το βασικό νόημα των δηλώσεων Μπούση προς την πολιτεία ήταν ότι εγώ είμαι εδώ, έχω κάποια χρήματα, ελάτε κι εσείς να βρούμε μια λύση. Τώρα, αν θα τη βρούνε. Και ενώψει εκλογών που είναι και έρχονται. Και ή όχι, θα φανεί. Υπάρχουν διάφορες δημοτικές εκτάσεις. Καλά, δεν νομίζω μπορούσαμε... ότι. Εντάξει, το ενώψει εκλογών τώρα. Το λέω με ενώψει εκλογών. Ναι, καταλαβαίνω ότι θες να πεις ότι. Εντάξει, μπορεί να θέλουν και αυτοί να φανεί. Να δείξουν το ενδιαφέρον. Αλλά νομίζω ότι είναι καλό να γίνει μια. Να... Μα είναι ξεκάθαρο ότι. Και, γήπεδο... και δίνοντας όφη το γεντή κουλέ, μπορεί εκεί πέρα να γίνει ένας χώρος είτε πρασίνου, είτε να ξελαφρώσουν εκεί τα καμίνια. Κάτι σαν αντιπαροχή, α πούμε, δίνεται το. Ακριβώς. Δεν ξέρω, σαν ο Μιλίτη θα μου στεναχωρήσει πολύ να. Ναι, απλά. Να μην υπάρχει αυτό το. Είναι και λίγο αδύνατο να έχει δύο γήπεδα, ας πούμε, δεν οδηγεί πουθενά. Δεν ξέρω, ίσως ο Ερασιτέχνης αν το. Αυτό τώρα, ναι. Και πάλι μπορεί να γίνει, δηλαδή να μην είναι ακριβώς όπως είναι τώρα, να λειτουργήσει σαν ένας πυρήνας. Δεν ξέρω, σαν κάπως αλλιώς. Τώρα έχουμε πάει πολύ μακριά τη συζήτηση. Ναι. Η ουσία είναι να βρεθεί μια λύση. Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι αυτή. Η λύση του γεντή κουλέ το φτιάχνω και μένω εκεί, δεν προχωράει τελικά. Παγώνει και άρα πάμε σε μια άλλη λύση. Ναι, όπως είπε και ο πρόεδρος, δεν έχει προοπτικές, ας πούμε, να ικανοποιήσει κάποιες. Είναι ημίμετρο. Που... ναι. Το θεωρεί μπάλωμα και δεν βάζει τα λεφτά του εκεί. Χαμένο σκόπος και χρήμα. Να διαβάσω και δύο μηνύματα ακόμα. Το ένα λέει: μεταγραφές θα γίνουν, ξέρουμε κάτι. Είναι κλασικό μήνυμα που σα ακούω, Ultras. Αλλά έχει και πρακτική εφαρμογή αυτή τη φορά, διότι ο Μπούσης είπε ξεκάθαρο θα γίνουν μεταγραφές. Είπε, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και θα το κάνουμε. Ο Νταμπράσκας επίσης είπε ξεκάθαρα ότι ναι, αξιολογώ το ρόστερ και θέλω μεταγραφές και πρέπει να δουλέψουμε από τώρα για να τις έχουμε το Γενάρη αλλά και το επόμενο καλοκαίρι. Άρα, λέει και αυτός μακροπρόθεσμα. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι θα γίνουν μεταγραφές. Τώρα, θέσεις, λεπτομέρειες, δεν ξέρουμε. Νομίζω είναι μπαμ, κάνουν οι θέσεις στην επίθεση που έχουμε το πρόβλημα, το μεγάλο και στα δημιουργικά χαφ, ας πούμε. Περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις. Όσο νωρίτερα έρθουν. Θέλουμε ένα αντινέιρα οπωσδήποτε. Θέλουμε ένα οχτάρι, ναι. Θέλουμε ένα σεντερφόρ να βάζει γκολ. Νομίζω θέλουμε και κάποιον εξτρέμ έτσι να παίζει από τα πλάγια σοβαρά. Θέλουμε τρεις-τέσσερις κινήσεις. Το βασικό είναι να έρθουν παίχτες που να κάνουν διαφορά. Μην πάμε πάλι σε παίχτες που είναι περίπου σαν αυτούς που έχουμε. Θέλουμε κάτι λίγο καλύτερο από αυτό που έχουμε. Για να μπορέσουμε να κάνουμε γρήγορα ένα καλό ντεμαράζ να ξελαφρώσουμε, ας πούμε. Ναι, δεν υπάρχει πολύ χρόνο. Βέβαια, εντάξει, σίγουρα θα. Ξέρεις, καμιά φορά
πας σε λύση έτοιμου παίχτη, ας πούμε, που είναι για να βγάλεις τη χρονιά, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Ή πας σε μια πιο καλή λύση για με προοπτική, ας πούμε, που εκεί. Ακριβώς. Δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα ότι Γενάρη δεν ξέρεις τι θα βρεις. Δηλαδή, ο πιο πιτσιρικάς, ο πιο νέος, ίσως δεν είναι το Γενάρη να μετακινηθεί. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θέλουμε ποσοστές που ας είναι σε μια κατάσταση να μας βοηθήσουν άμεσα. Αυτό ακριβώς. Τώρα, αν έχουν και την προοπτική να μείνουν και μια τετραετία στην ομάδα, ωραίο θα ήταν. Ωραίο θα ήταν. Δηλαδή, και ένας 27χρονος ποσοστής, 28, έχει αυτή την προοπτική. Είναι αυτό προοπτική δεν ξέρω, ναι, γιατί αν θα είναι καλός θα πουληθεί. Αλλά... αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Και με πασί 30 χρόνων πουλήθηκε. Δεν είναι. Ένα ακόμα μήνυμα μας ρωτάει ο πάλι Σακόρ αν είδαμε καθόλου Μουντιάλ. Εσύ έχεις δει καθόλου. Όχι και δεν θα δω. Μποϊκοτάρω. Μποϊκοτάρει. Εγώ έχω δει κάνα δεκάλεπτο μαζί με τα παιδιά που χαζεύανε στην τηλεόραση. Δεν έχω δει ουσιαστικά τίποτα. Δεν ξέρω καν τα ρόστερ των ομάδων. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν έχω ιδέα τι γίνεται σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν ξέρω. Πραγματικά το Μουντιάλ το είχαμε συνηθίσει σαν μια γιορτή του ποδοσφαίρου, το καλοκαιράκι, με την πείρα μας, στην πλατεία μας κτλ. Τώρα, όσο είναι και καλά να γίνει χειμώνα. Είδαμε όλοι, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά και όσοι δεν το ξέραμε, το μαθαίνουμε τελευταία. Τις θυσίες που έγιναν. Ανθρώπινες θυσίες. Πόσοι εργάτες σκοτώθηκαν, πόσοι δούλεψαν σε συνθήκες γαλέρας. Βέβαια, έτσι. Και ακόμα και με τι και ακόμα και σήμερα και τώρα τα καραγκιοζηλίκια που γίνονται με πληρωμένους οπαδούς, ναι, με ειδοποιούς για κομπάρσους και τα λοιπά. Επίσης, για να δείξουν ότι έχουν κόσμο. Και ο τρόπος που πήγε στο Κατάρ το Μουντιάλ, και αυτό σε ελέγχεται. Αλλά εντάξει, η FIFA μας έχει συνηθίσει. Εντάξει, δηλαδή... εντός, νομίζω ότι έχει ξεφύγει το ποδόσφαιρο από, από αυτό που θα έπρεπε να είναι, από ένα λαϊκό άθλημα και έχει πάει σε άλλα. Ναι, σε και δυστυχώς χάνει τη μαγεία του. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι ότι εμείς ως παιδάκια περιμέναμε πώς και πώς να δούμε το Μουντιάλ. Τα τωρινά παιδάκια, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να τα φέρουμε κοντά στο ποδόσφαιρο, όταν τους βάζουμε ένα Μουντιάλ καταχύμωνο, που έχουν σχολεία, που έχουν όλα αυτά, και μάλιστα οι ώρες που γίνονται τα παιχνίδια είναι 3, 12. Δηλαδή. Ώρες εντελώς εργάσιμες. Ας εξαιρέσουμε όλα τα υπόλοιπα. Τι πιθανότητες δίνουμε να ασχοληθεί κάποιος με το Μουντιάλ αυτό και να το πάρει ζεστά? Για μένα είναι ελάχιστες. Δεν νομίζω. Δηλαδή ξεφτυλίζεται από μόνος του ο θεσμός αυτός. Συν ότι και μεταξύ μας, χωρίς να έχω ασχοληθεί και πάρα πολύ, έχω την υποψία ότι θα δούμε περίπου το ίδιο ποδόσφαιρο από όλες τις ομάδες. Δηλαδή δεν περιμένεις να δεις κάτι διαφορετικό, κάποια καινοτομία, κάποιο παίχτη που δεν ξέρεις. Τους βλέπεις κάθε Κυριακή. Δεν είναι πολύ εύκολο. Τουλάχιστον όταν καλοκαίρι το συνδυάζεις με μια ψυχαγωγία που τώρα δεν τη βλέπεις. Ναι, ίσως. Βέβαια, εντάξει, μας βόλεψε εδώ που τα λέμε σαν όφη. Σαν διακοπή, ναι. Είχαμε ανάγκη από μια διακοπή. Εννοείται. Από εκεί και πέρα. Εντάξει. Εντάξει, θα μπορούσε να γίνει διακοπή χωρίς το Μουντιάλ. Ναι. Και να έχουμε και Μουντιάλ το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν μπορούσε να γίνει τόσο μεγάλη, αλλά. Οι Γερμανοί έτσι δεν κάνουν, που κάνουν, διακόπτουν ένα μήνα το χειμώνα. Γιατί. Καλά, εκεί δεν είναι το κρύο. Ναι, αλλά αυτοί το κάνουν και για να είναι πολύ έτοιμοι το Σεπτέμβριο. Οπότε βλέπεις οι γερμανικές ομάδες Σεπτέμβριο και κεντάνε. Εμάς οι δικές μας αποκλείονται από τον Ιούλιο από τα πραγματικά. Και ένα τελευταίο μήνυμα στον Εργοτέλη, τι γίνεται, που παίζει. Ο Εργοτέλης, παιδιά, παίζει αλφα τοπικό, παίζει τον Μαρτινέγκο, τον καλύπτει τον Μαρτινέγκο για το αλφα τοπικό. Με τον Αθεστιόν, νομίζω έπαιξε προχθές. Έχασε 4-2 στην έδρα του. Εντάξει, ουσιαστικά παίζει K19, K17 του Εργοτέλη, την κάνανε ομάδα τοπικού και παίζει. Πιτσιρίκια είναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς τώρα είναι μεγάλη ιστορία και του Εργοτέλη, πέρασε πολλά από όταν έφυγε ο Παπουτσάκης. Πέρασε διάφορες φάσεις. Δεν του έκατσε η άνοδος στο παιχνίδι με τον Ιωνικό, αν θυμάστε, πριν από 2 χρόνια που, ναι, η αλήθεια είναι ότι το σφάξανε κανονικότατα. Και από εκεί και πέρα, όποιος παίζει Super League 2, και το λέγαμε όταν έπεσε στα μπαράζ όφη, και λέγαμε μην πέσει γιατί είναι αδύνατο να κάνει σχεδιασμό, ναι. Είναι αδύνατο να έχει έσοδα. Είναι πολύ είναι αδύνατο να συντηρήσει, ναι, με υγεία ένα μαγαζί σε αυτή την κατηγορία. Έχει πάρα πολλά έξοδα και, ναι, έσοδα, ναι, ελάχιστα. Ή θα κάνεις μία χρονιά που θα βάλεις κάποια χρήματα και θα σου αποζημιώσουν με άνοδο, ή μετά, αν μείνεις 2, 3, 4 χρονιές, είναι ένα βαρέλι που δεν έχει πάτο, δεν οδηγεί πουθενά. Άσε που είναι και λίγο βουρκιασμένα πιο πολύ εκεί τα νερά. Πέρα από αυτό, ναι, κάνεις κακές παρέες. Έχεις κακές παρέες, έχεις πολλούς πειρασμούς για πράγματα έτσι. Αυτά. Αλλά εντάξει, προσωπικά θα ήθελα να έχουμε ομάδες, όχι στο Super League 1, αλλά τα καλά μας χρόνια, την εποχή του Γκέραρντ για παράδειγμα. Υπήρχαν ομάδες, καλές ομάδες Ηρακλειώτικες, στη ΓΑΜΑ Εθνική, που έβγαζαν παίχτες που θα μπορούσε να πάρει και μια ομάδα μετά να τις φέρει στην πρώτη της ομάδα. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Ηρόβοτος στη Super League 2 και εκεί το επίπεδο είναι χαμηλό, όχι στον Ηρόβοτο, στη Super League 2 γενικά. Πολλά προβλήματα. Και υπάρχουν και πολλές ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής που είναι ημιεπαγγελματικές, έτσι.
Δηλαδή το καθεστώς τους είναι τελείως. Είναι τώρα αυτό που βλέπουμε και η μοιρασιά, ας πούμε, που γίνεται από τα έσοδα, από τα τηλεοπτικά, από όλα αυτά. Μερίδα του λέοντος ή πιο ή big 5-4, τέλος πάντων, πώς είναι. Κάτι ψίχουλα ή άλλοι και παραπέρα. Ναι, γιατί είμαστε μια χώρα που αποφασίσαμε ότι θα κάνει κάθε ομάδα το δικό της συμβόλαιο. Θα διαπραγματεύεται ξεχωριστά. Θα μπορούσαμε να πάμε σε μια λογική κεντρική διαχείριση. Το έχουν στην Premier League, έχουν κεντρική διαχείριση. Ώστε να κάνουμε και ένα μοίρασμα. Ναι, προφανώς ο Ολυμπιακός έχει πολύ περισσότερο κόσμο, μεγαλύτερο brand name, άρα θα φέρει περισσότερα έσοδα. Τον Ολυμπιακό όμως, κατά τη γνώμη μου, ταπεινή μου άποψη είναι, θα τον συνέφερε ένα 10%-15% να θυσιάσει από το συμβόλαιό του, για να είναι μια καλύτερη ομάδα ο Λεβαδιακός, λίγο καλύτερη ομάδα ο Ατρόμητος, η Τρίπολη. Ακριβώς. Και να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Συνολικά ανταγωνιστικό το, πρωτάθλημα. Και όλους αυτούς θα τους συνέφερε να δίνουν και εκεί ένα ποσοστό στη Super League 2 και στην ΓΑΜΑ Εθνική, για να είναι και αυτά πιο καλά πρωταθλήματα, να έχουν παίχτες που θα μπορούν να πάρουν από εκεί να τους αρέσουν ποδοσφαιριστές. Τώρα, δυστυχώς όμως, αυτά είναι προφανή, μεν, αλλά όχι σε ένα ποδόσφαιρο το οποίο. Προφανή όταν κοιτάς λίγο πέρα από τη μύτη σου, Χρήστο, άμα είσαι κοντόφθαλμος και κοιτάς μόνο το πρόσκαιρο συμφέρον. Θεωρώ ότι το κίνητρο των ιδιοκτητών των περισσότερων ομάδων δεν είναι το ποδόσφαιρο. Είναι το να κάνουν κάποιες άλλες δουλειές μέσα από το ποδόσφαιρο. Οπότε προφανώς δεν τους ενδιαφέρει αυτό που συζητάμε τώρα εμείς, τα ρομαντικά όλα αυτά. Κάνουν αυτά που τους βολεύουν. Και ο Νίκος από το Βίρονα επανέρχεται παρά το τηλεφώνημα και μας ρωτάει με τον Τσίλια τι προβλέπετε. Καλή ερώτηση. Είχαμε πει ότι πριν την διακοπή δεν θα παίξει. Ελπίζουμε ότι στην προετοιμασία αυτή θα τον δούμε σιγά σιγά να μπαίνει μέσα στην ομάδα. Τώρα. Έχει ξεκινήσει προπονήσεις. Δεν είχε ξεκινήσει, ήταν στη θεραπεία ακόμα μέχρι που σταματήσαμε. Ο στόχος ήταν μέχρι τα Χριστούγεννα να μπει στις προπονήσεις. Είναι ένα παράξενο σημείο αυτό που έχει τραυματιστεί. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τα γόνατά του. Είναι δηλαδή συνδυασμός τραυματισμών που τον έχει ταλαιπωρήσει. Τον είδα τουλάχιστον με πολιτικά, μπήκε στο γήπεδο με το Λεβαδιακό εκεί στα πανηγύρια, κάπου τον πήρε το μάτι μου. Και ας ελπίσουμε να επανέλθει. Είναι δύσκολο για αυτόν, έτσι, δηλαδή να γυρίσει εκεί που τον ξέραμε. Αλλά εγώ θα ήθελα να τον δούμε να ξαναπαίζει πρώτα απ' όλα. Να ψάξει να βρει τον εαυτό του. Μακάρι. Γιατί είναι ένα αξιόλογο και αξιόλογο προσεκτή και σαν άνθρωπο έτσι έχει πολύ ενδιαφέρον. Για τον Γκερέρο δεν είπαμε, έτσι που έκανε εγχείρηση. Τον Γκερέρο, ναι. Μα όλα είχαμε και σχολικό επίπεδο ξαφνικά. Μετά τις λάσεις, τα σιαστούς και όλα αυτά, είχαμε και σχολικό επίπεδο. Συμβαίνουν και αυτά. Να είναι καλά ο άνθρωπος, εννοείται πρώτα απ' όλα περαστικά. Εννοείται συντορίτες, να είναι περαστικά. Το αφιερώσαν εκεί και οι υπόλοιποι παίχτες τη νίκη. Εντάξει, λογικά ο Γκερέρο με τα εγχειρητικά θα χρειαστεί κάποιες μέρες για να μπορεί να περπατάει ο άνθρωπος, τα χειράματα, αυτά θα είναι και γι' αυτό ταλαιπωρία. Αλλά νομίζω ότι λογικά ο ένας μήνας που μεσολαβεί θα τον φέρει να είναι εντάξει στις προπονήσεις. Αλλά είναι και αυτό έτσι ένα ξαφνικό που δεν μπορεί να το υπολογίσει. Και ο Σιφάκης έκανε μια επέμβαση. Και ο Σιφάκης έχει στο νόμο μια εξάσφραση στο νόμο. Νομίζω ότι καιρό του τρενάρανε και περιμένανε διακοπή για να κάνει την επέμβαση. Δεν τον έχουμε δει σε κανένα παιχνίδι. Είχε, μόνο στο Κύπελλο νομίζω ήταν στην αποστολή, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έπαιξε όχι. Δεν είναι και εύκολο γιατί είναι ο Μανδάς. Υπάρχει ο Στίβενς που ήρθε αρχικά, πήρε ευκαιρίες ως βασικός. Ο Σωτηρίου είναι ένας τερματοφύλακας έμπειρος που αν χρειαστεί, ας πούμε, στα δύσκολα, μάλλον θα προτιμηθεί. Η αλήθεια είναι ότι τέσσερις τερματοφύλακες έχουμε και το Μακατουνάκι πέμπτο. Ο οποίος είναι για την ΚΑΠΑ 19 και στην πρώτη ομάδα. Είναι πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Δηλαδή, ο Σιφάκης ήξερα ότι το καλοκαίρι ήταν έτοιμος να πάει στον Εργοτέλη, εάν δεν έπεφτε στο τοπικό. Δηλαδή, να παίξει Super League 2. Και ίσως θα ήταν καλό και τώρα το Γενάρη. Ο Σιφάκης σε ηλικία. 20-21 πάει. 21. Θα ήταν καλό για το παιδί αυτό να πάει σε μια ομάδα που θα παίξει, να πάρει παιχνίδια. Οπωσδήποτε, βέβαια. Γιατί έτσι όπως είπα πάντα πράγματα τώρα. Ναι, δεν θα παίξει φέτο. Θα είναι άλλη μια χρονιά. Νομίζω είναι η τρίτη χρονιά που δεν παίζει, ας πούμε. Εντάξει, πέρα από τα παιχνίδια της ΚΑΠΑ 19. Σε επίπεδο ενηλίκων, καλό θα είναι έτσι. Εγώ θεωρώ μια Super League 2. Αν και στο Ηράκλειο κιόλας υπάρχει ο Ηρόβοτος, υπάρχουν ομάδες στην Κρήτη γενικά. Θα μπορούσαμε να δούμε σαν επιλογές. Ο Νικοκυράκης, για παράδειγμα, έπαιξε σε αυτές τις ομάδες. Μπορεί να μην γύρισε στον Όφη. Αλλά αυτή τη στιγμή ένας ποσοστής που παίζει βασικός. Είναι η θέση του τερματοφύλακα πραγματικά είναι πολύ άχαρη. Δηλαδή μπορεί να περιμένει χρόνια, ας πούμε, δηλαδή και πώς και τερματοφύλακε, ας πούμε, παλιότερη και μεγάλη τερματοφύλακα. Ο Νικοπολίδης είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πώς χρόνια ήταν στη σκιά του Βάλτσικα, ας πούμε. Ναι. Και έπαιξε κάποια στιγμή. Ναι. Αλλά εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχαμε την εποχή που είχαμε Χωσάδα και Χανιωτάκη και έπαιζε ένας από τους δύο και ο άλλος ήταν 30 παιχνίδια στον πάγκο. Που ήταν και οι δύο τερματοφύλακε εν δυνάμει για να του κάλεσε και στην εθνική, ας πούμε. Ναι, ναι.
είναι δύσκολη θέση. Και πρέπει το ένα παιχνίδι που θα πάρει την ευκαιρία, γιατί θα χτυπήσει, γιατί θα, να είσαι και στη μέρα σου για να μείνει. Αλλιώς. Ακριβώς. Γιατί και το Μανδά τώρα που έχει βγει και MVP, ας πούμε, στους τελευταίους αγώνες. Μπήκε και έπαιξε. Όλοι τον είχαν για τελειωμένο και για ότι. Ναι, ότι δεν είναι. Μας έκανε τάπα ο Ατρόμητος. Αναξιόπιστος. Ναι, ναι. Ναι. Και όμως μπράβο, του απέδειξε ότι κάνουν λάθος αυτοί που τον είχαν κακολογήσει. Εννοείται. Τον είχαν υποτιμήσει. Και είναι και πολύ σημαντικό, εγώ το λέω, θα το ξαναλέω, γιατί δεν κάνει μόνο καλά παιχνίδια. Εντάξει. Κάνει και μέτρια παιχνίδια. Να λέμε ότι αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και να βλέπουμε αν μπορεί το παιδί αυτό να βελτιώνεται και να εξελίσσεται. Είναι όπως είπες, η θέση του τροματοφύλακα είναι πολύ άχαρη. Δηλαδή και το λάθος, ας πούμε, στοιχίζει και χρεώνεται πολλαπλάσια στο τροματοφύλακα από ό,τι θα μπορούσε να χρεώθει σε κάποιον άλλο. Εννοείται. Εννοείται. Και σε άλλη θέση. Είναι σημαντικό, όχι επειδή είναι μια κακή χρονιά φέτο, να μην την πληρώσει κάποιο που δεν φταίει αυτό. Είναι πολύ φυσιολογικό ο τροματοφύλακα μα να κάνει λάθη, πολύ περισσότερο όταν είναι 20 χρονών. Το βοήθησε και ο Βούρος προχθές, έσωσε ένα σίγουρο γραμμή. Ναι, τον βοήθησε και ο Βούρος. Εντάξει, μόνο να κερδίσουμε έχουμε από το να πάει καλά ο Μανδάς. Και εμείς και αυτός. Ένα μήνυμα ακόμα από το Μάνο, πες νόμι για το γυναικείο ποδόσφαιρο του Όφη. Έχασε 1-2 από τη Ρέα, ομάδα Ερεθύμνου. Εντάξει, είναι πρώτη αγωνιστική, τώρα ξεκινάνε. Καλή επιτυχία στα κορίτσια μας, πούμε. Εννοείται καλή επιτυχία. Πέρυσι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτή η ομάδα να χτιστεί, να ετοιμαστεί, να είναι αξιοπρεπέστατη σε όλες τις υποχρεώσεις της. Να πηγαίνει μέσα έξω, έχει πάρα πολλά έξοδα αυτό το σπορ, δεν είναι τόσο απλό. Εγώ προσωπικά δεν έχω μεγάλη άποψη γιατί δεν είχα την ευκαιρία να δω πολλές φορές. Έχω δει δύο παιχνίδια. Το ένα από αυτά το είχα δει στο Ηράκλειο με την Αγία Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, ένα 6-0, αν κάνω λάθος. Όπου είδα πολύ καλή ποιότητα εγώ σαν στο γήπεδο μέσα. Έχει κάποιες έμπειρες στη σύνθεσή του και κάποιες καλής ποιότητας ξένες και τερματοφύλακας που έχουμε και η ΦΟΡ και έχει και αν δεν κάνω λάθος και κάποιες που καλούνται στην εθνική και γυναικών και κορασίδων νέων κτλ. Άρα υπάρχει και μέλλον. Το ερώτημα είναι τι έρχεται από πίσω. Δεν ξέρω πόσο γυναικείο ποδόσφαιρο έχουμε στο Ηράκλειο. Υπήρχε ο Ρωτέλης ο οποίος και αυτός ασχολήθηκε με αυτό το σπορ. Δεν ξέρω πόσο παιδάκια, κοριτσάκια παίζουν ποδόσφαιρο. Και τι υποδομές έχουν πίσω από αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα ανερχόμενο άθλημα. Ναι, εδώ στην Αθήνα ξέρω ότι ασχολούνται σιγά-σιγά τα κορίτσια. Δεν ξέρω αν στο Ηράκλειο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά δύσκολο να συντηρήσει αυτή η ομάδα τώρα του Όφη και τμήματα υποδομής. Είναι τεράστια τα έξοδα. Μακάρι πραγματικά να υπάρχει ροή, να υπάρχουν και κοριτσάκια που θα συνεχίσουν αυτό το εγχείρημα. Γιατί ουσιαστικά την ομάδα την τρέχουν φίλοι του Όφη, έτσι, που τους ξέρουμε καλά, ναι. Από τις εξέδρες και τα λοιπά. Και πραγματικά είναι μια ρομαντική προσπάθεια, αλλά που γίνεται, από όσο ξέρω, με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια και σοβαρότητα. Οπότε. Και τα κορίτσια είναι έτσι με το σήμα, ναι, πούμε, ναι, φανέλα. Είναι, πολύ... Και υπάρχει δέσιμο με τον κόσμο. Ναι. Προχθές το παιχνίδι είχε πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Εχθές στο παιχνίδι είχε πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είδα κάτι φωτογραφίες έτσι ωραίες. Έχουμε δει και εδώ στην Αθήνα κάποια παιχνίδια. Έρχονται, βέβαια, ναι. Υπάρχει στον Όμιλο. Από εκεί πέρα. Πέρυσι έφτασε στο ένα βήμα από τα play-off, αν θυμάμαι καλά. Φέτο νομίζω ότι το έχει είναι παρόμοιο. Τώρα το πρώτο παιχνίδι δεν μου λέει πολλά. Είμαστε στην τελευταία αγωνιστή μας στο γήπεδο. Ναι. Τελικά το βγήκαμε τρίτη. Από τα συνδυασμό αποτελεσμάτων δεν μπόρεσε να φτάσει. Ναι. Από εκεί πέρα θα το δούμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ξέρω ότι είναι ψηλά η στόχη. Και ο Νίκος από το Βύρονα συνεχίζει να ζητάει και φιλικό στην Αθήνα. Για να παίξουμε τη Ρεβάζ με την Κηφισιά. Για να παίξουμε Ρεβάζ με την Κηφισιά πρέπει η Κηφισιά να έχει ρεπό. Η Κηφισιά παίζει κανονικά Super League 2, δεν έχει ρεπό, δεν έχει διακοπή για γιούνους. Αυτοί παίζουν κανονικά, οπότε τη Ρεβάζ θα την περιμένουμε. Νομίζω δεν μας θέσει τίποτα η Κηφισιά, είσαι σαν συμπαθέστατη ομάδα είναι και. Και είχαμε την ατυχία στα χειρότερά μας να παίξουμε με μία από τις καλές ομάδες της κατηγορίας, φαβορή για την άνοδο, με καλό προπονητή, που μας ξέρανε και καλά επίσης, γιατί έχει πολύ κριτικό στοιχείο. Ξέρανε με ποιον παίζουν και είχαν και μεγάλο κίνητρο να παίξουν καλά μαζί μας. Σίγουρα εννοείται. Εντάξει. Ήταν κακή μέρα, πολύ κακή μέρα εκείνη, αλλά ήταν μια ακόμα κακή μέρα. Εντάξει, ήταν μια από τις μέρες που νομίζω ότι παίζει αυτό το ρόλο της για να διορθώσεις κάποια κακό κείμενα και να δεις ότι κάτι δεν πάει καλά και με οδυνηρό τρόπο βέβαια. Ταρακούνησε πάντως τα πράγματα. Ναι, είχαμε τον Νιόμπλε την αποχώρηση. Γιατί είχαμε πολλές εξελίξεις. Δηλαδή, αν πάμε από αποχώρηση Σαμαρά. Από, ναι, κάθε μήνα και μια μεγάλη αποχώρηση. Προπονητή, στη διοίκηση φύγανε κάποια άτομα που ήταν. Ναι, από Βασιλάκης που ήταν σημαντικός διοικητικός. Εντάξει, νομίζω ότι δείχνει πράγματα. Έχει έρθει ένας καινούριος προπονητής ο οποίος έχει καλές περγαμινές. Δείχνει μια προοπτική, ας πούμε.
πιστεύω ότι γίνονται αλλαγές και η στάση αυτή, ας πούμε, δηλαδή και η συνάντηση του, που έγινε με τον πρόεδρο, ας πούμε, την περασμένη εβδομάδα, όλη αυτή η κουβέντα δείχνει ότι κάτι πάει να τσουλήσει, να αλλάξει προς, το, προς αυτό που. Καταρχάς δείχνει ότι δεν υπάρχει αδράνεια. Περιμένουμε, ναι, όλοι, ας πούμε. Γίνονται πράγματα. Γίνονται πράγματα και δείχνουν ότι είναι προς το καλύτερο. Να ευχηθούμε να πάνε προς το καλύτερο. Το βασικό είναι ότι κινητοποιήθηκε ο οργανισμός. Αυτό κρατάμε για την ώρα. Και να, εδώ να πούμε και στο Μάνο, λέει και το βόλεϊ του ΕΦΟΗ έχασε από το Μύρονα 3-1 στη Νέα Σμύρνη. Ισχύει, ένα παιχνίδι που τα πήγαινε καλά και θα μπορούσε να το πάει καλύτερα η ομάδα. Ήταν δηλαδή από δικά της λάθη. Σε αντίθεση με το αντίστοιχο παιχνίδι πάλι στη Νέα Σμύρνη του μπάσκετ, που δεν πήγε καθόλου καλά. Μεγάλη διαφορά. Ήταν ένα κακό Σαββατοκύριακο σε αποτελέσματα για τις ομάδες του ΟΦΗ που παίξανε. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαι και ειδικό εγώ στο μπάσκετ ή στο βόλεϊ. Από όσα ακούω, το βόλεϊ είναι, έχει ένα αξιόλογο ρόστερ και έχει, έτσι, έχει γίνει μια επένδυση. Διαβάζω για μεταγραφές. Ναι, έχει γίνει μια επένδυση από ό,τι έχω καταλάβει. Εντάξει, το μπάσκετ είναι μια κατηγορία τώρα αυτή δύσκολη. Το μπάσκετ γενικά στην Κρήτη δεν έχει μάθει. Λογικά και ο Πανιώνιος πρέπει να είναι καλή ομάδα. Λογικά πρέπει να είναι το φαβορί, παραδοσιακή δύναμη. Σε κάθε περίπτωση, προσπαθούμε να παρακολουθούμε όλα τα σπορ. Δεν είναι πάντα εύκολο. Τώρα χαλαρώσαμε, νομίζω. Αυτή τη βδομάδα, εγώ τουλάχιστον χαλάρωσα μετά το Όφη Λεβαδιακός. Έκανα μια εβδομάδα νηστεία. Σε ξαλαφρώσαμε, ναι, εντάξει. Ναι. Ξεχαστήκαμε ήταν, λίγο. Ναι. Φύγαμε μάσα και εμείς διακοπές από τους παίχτες, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Εδώ θα είμαστε. Πάντως θα κάνουμε εκπομπές γενικά, ναι, κάθε Δευτέρα. Να λέμε τα νέα της. Σιγά-σιγά θα έχουμε και νέα από την ομάδα. Θα γυρίσουν οι προπονήσεις, θα δούμε το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Κάποια φιλικά ενδεχομένως που θα. Κοντά στα Χριστούγεννα θα ακούμε και τα πρώτα ονόματα, τα μεταγραφικά, να δούμε πώς θα κινηθεί η ομάδα. Σίγουρα θα έχουμε και κάποια. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάρει και τι τεχνικό διευθυντή θα πάρει. Όντως, ακόμα δεν έχει. Δεν έχουμε κλείσει με αυτό το θέμα. Ούτε ακούγεται κάτι, ας πούμε. Υπήρχαν κάτι δημοσιεύματα χθες και σήμερα που είδα για τον Ίβιτς. Νομίζω ότι είναι περισσότερο υποθέσεις των δημοσιογράφων, γιατί αυτόν ξέρουν. Τον Ίβιτς, το. Ναι, τον Ήλια Ίβιτς. Αυτόν γράφουν, ας πούμε. Έχω την εντύπωση ότι μετά τον προπονητή από το εξωτερικό, τον αρχισκάουτερ από το εξωτερικό, η λογική λέει ότι και τεχνικό διευθυντή από εκεί θα κοιτάξουμε αν πάρουμε. Ο Ίβιτς έχει δουλέψει σε παρόμοια θέση. Ο Ίβιτς ήταν στην ΑΕΚ σαν τεχνικός διευθυντής. Τώρα είναι μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Δεν δουλεύει σε κάποια ομάδα. Αλλά νομίζω δεν θα πάνε σε ελληνική λύση. Ελληνική. Από Ελλάδα, από την αγορά. Ναι, κατάλαβα. Θα φανεί. Μάλιστα, ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να καλυφθεί αυτή η θέση, γιατί σίγουρα γι' αυτό έχει κάποιες αρμοδιότητες που. Ναι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Δηλαδή. Ναι. Χρειαστούμε τη βοήθειά του. Το ρόλο αυτού. Πρέπει να γίνονται αρκετές και καλές και εύσωσες κινήσεις, ναι, και γρήγορες σε αυτή τη διακοπή για να μπορέσουμε να. Ναι, και ίσως και ξεσκαρτάρισμα στο ρόστερ. Δηλαδή και αυτό μπορεί να χρειάζεται. Οπότε αυτό είναι πιστεύω και ότι θα γίνει μάλλον το καλοκαίρι, Χρήστο, περισσότερο. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν μπορέσουν να φύγουν. Θα είναι καλό έτσι λίγο να ξελαφρώσει το ρόστερ για να είναι πιο ανταγωνιστική προπόνηση. Αυτό είναι που το λέω. Θα φανεί. Και έχει και ενδιαφέρον, γιατί στις δηλώσεις καταλάβαμε ότι ο Νταμπράσκος έχει ένα πιο αναβαθμισμένο ρόλο από ό,τι είχαν οι προπονητές επί Σαμαράδων. Δηλαδή θα λέει περισσότερα το. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι δεν παίζει το συνέστημα πλέον, ότι εντάξει, δικό μας ο ένας ο άλλος. Άλλαξε και λίγο το μοντέλο. Είναι πιο επαγγελματίας, είναι πιο. Σίγουρα θα δουλέψει πιο ανεξάρτητα. Και. Άλλαξε το μοντέλο. Εδώ δεν είναι. Είναι λίγο διαφορετικό. Άρα θα πάμε σε ένα τεχνικό διευθυντή που θα βοηθάει, θα διεκπεραιώνει, αλλά δεν θα είναι αυτός που θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, όπως ήταν μέχρι τώρα με τον Γιώργο και τον Γιάννη Σαμαρά. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Φτάσαμε 10. Φτάσαμε 10. Να πούμε καλό βράδυ σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Και θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα. Γεια σας. Καλό βράδυ.